Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία του. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Θεός μου το κάνει καλό.
ο κατάλληλος τόπος και χώρος για να μείνει κανείς. 9.55 καιρό τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Η σελίδα μας με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και από εκεί και πέρα επικοινωνείτε μαζί μας. Το έχω πει πολλές φορές, καθώς είμαι στην άβολη θέση να ξεκινήσουμε έτσι με αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, ότι ο φανατισμός είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι χειρότερο όταν διακατέχει έναν άνθρωπο, είτε έχει να κάνει με ομάδες, είτε έχει να κάνει με θρησκείες, είτε έχει να κάνει με κόμματα, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε. Ο φανατισμός είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει, είναι τυφλός, έχει παροπίδες, και στο όνομα του τυφλού φανατισμού δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς, οι οποίοι ζώνονται με βόμβες ή τους ζώνουν με βόμβες, γιατί υπάρχει και αυτό, να γνωρίζετε, ότι μην νομίζετε ότι βρεθήκανε 10 τρελοί, ζωστήκανε και κρίνονται, υπάρχουν και άλλοι τους οποίους τους ζώνουν κανονικά και με τηλεχειρισμό τους ανατινάζουν, υπάρχουν και αυτά, να τα γνωρίζετε, γιατί πολλά θα σας πούνε, πολλά θα ακούσετε και λέτε καλά τόσοι τρελοί και όλα αυτά γιατί, γιατί εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, ή εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, και πάει λέγοντας. Ασύλληπτα πράγματα. Προφάσεις βέβαια είναι όλα αυτά. Οι περισσότεροι γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται. Το δράμα το μεγάλο και αυτό το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ, τουλάχιστον όχι την αισθητική μου αλλά την ψυχική μου ηρεμία, είναι ότι αυτό συμβαίνει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Για όσους έχετε επισκεφτεί τις Βρυξέλλες, είναι μια πόλη βορειοευρωπαϊκή, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, αμάν αμάν, με πολύ αυστηρούς νόμους και πολύ πειθαρχημένο κόσμο. Εκεί άμα πας στην Ολλανδία μπορεί να πας, ρε παιδί μου, να πατήσεις τον γκάζι, να πας με 120, στο Βέλγιο αν παραβιάσεις στα 70 και πας 71 δεν θα προλάβεις, θα έρθει το περιπολικό, θα σταματήσει και θα σε δώσει κλίση. Είναι οργανωμένοι σε κάτι τέτοια. Εκεί που δεν είναι οργανωμένοι είναι στο θέμα της αστυνομίας, ειδικά της Βρυξέλλες, καθώς ο κάθε δήμος έχει τη δικιά του αστυνομία. Αν δεν επέμβει ο στρατός, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και βλέπετε ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι το εκμεταλλεύονται, βρίσκουν δηλαδή τις τρύπες, τις κερκόπορτες, ίσως να είναι άστοχο το κερκόπορτες, το αποσύρω, βρίσκουν γενικά που υπάρχουν τρύπες και μπορούν να εισέλθουν και δημιουργούν αυτά τα πράγματα. Και στές του κυρίου, το οποίο θα μπορούσε να κοιτάξει, θα μπορούσε να ήταν ο Αυτόπουλος, ο Κόκκινος, εσείς. Πού να είμαι? Έτοιμο να τα πετάξει, θα μπορούσε να ήσουν εσύ. Πού να πετάξει? Από Βρυξέλλες για εδώ. Γιατί τι δουλειά έχω στις Βρυξέλλες? Λέμε ότι πήγαινες για ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Τι να κάνω στις Βρυξέλλες, ρε Κόκκινα? Πήγαινες για. Αν γινόσουν ευρωβουλευτής. Ναι, και τι να γίνα? Θα πήγαινες Βρυξέλλες. Ασχολούμαι με τα πολιτικά, εγώ να βάλω υποψηφιότητα? Όχι. Γιατί ο Ζαγοράκης περίμενε να ασχοληθεί? Ο Ζαγοράκης, ρε φίλε, γούστερε να ασχοληθεί για να έχει μια ασχολία. Πού το ξέρεις τι γίνεται μετά από 10 χρόνια να σηκώσει? Εκτός αν το θεωρείς κατάπτυστο. Τώρα τι θες, φοβόμαστε εμείς τώρα τρομοκρατικές ενέργειες? Δεν είπα ότι φοβόμαστε. Τι? Είναι, λέω, συγκλονιστικό. Τι είναι συγκλονιστικό? Το ότι γίνεται κάθε μέρα, ρε φίλε. Εντάξει, πού γίνεται όμως? Οι ανατροπές που υπάρχουν σε αυτή τη ζωή είναι συγκλονιστικές. Ωραία, αυτή είναι και η γοητεία της ζωής. Να κερδίζει ο ένας στο λαχείο και την άλλη μέρα πηγαίνει στις Βρυξέλλες και να σκοτώνεται. Αυτή είναι η μαγεία της ζωής. Να μην ξέρεις πότε θα φύγεις. Να μην ξέρεις πότε θα γίνει το κακό. Να μην ξέρεις το απρόοπτο καλό. Εσύ αποκλείεται, δηλαδή, να κατέβει ποτέ σε ευρωεκλογές? Το αποκλείεις? Το αποκλείω, ρε κόκκινε, γιατί είμαι εγώ. Εσύ απέκλεις και να ψηφίσεις ποτέ. Ναι. Υπάρχουν ντοκουμέντα όπου και ψηφίζεις, είσαι και πρασινό κάποια. Τι ψήφισα, κόκκινε? Ενδιαφέρει κανέναν? Ενδιαφέρει. Θυμήθηκες τώρα, ε? Ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει? Ποιον ενδιαφέρει? Τότε τι ασχολείσαι? Πράσινη, πρασινό κάποια. Ορίστε. Νάτος. Με στοιχεία. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ. Ποτέ. Να, πού ψήφισες? Ψήφισα πρόεδρο σωματείου. Ρε, καλά έκανες. Άλλο σου, ποτέ μιλες ποτέ, αυτό σου λέω. Κάτσε, εγώ είμαι πολύ αυτό. Εγώ δεν δήλωσα ομάδα.
Αχ. Εσύ δήλωσες Ηρακλής και ψήφισες χθες. Δεν δήλωσα, είμαι. Είσαι γραμμένος στον Εραστέχνη. Απλά δεν τράπηκα να το πω. Είσαι στον Εραστέχνη Ηρακλή γραμμένος. Όχι. Στον Εραστέχνη Μακεδονικό είσαι γραμμένος. Ναι. Και άρα τι Ηρακλής είσαι. Για ποιο λόγο γράφτηκα. Για ποιο λόγο γράφτηκες. Ναι. Για τον ίδιο λόγο που γράφτηκα κι εγώ. Ωραία. Γιατί είμαστε φίλοι του Μακεδονικού. Γιατί είμαστε φίλοι του Παύλου. Όχι, του Μακεδονικού. Του Μακεδονικού. Άρα εσύ είσαι γυαλατζή Ηρακλειδέας. Θα μπορούσε ποτέ ένας Ηρακλειδέας να ψηφίσει, ξέρω εγώ, να είναι μέλος της Αναγέννησης Επανομής του Μακεδονικού Νεάπολης και να μην είναι μέλος του Εραστέχνη Ηρακλή. Θα μου πεις, ρε φουκαρά μου. Εδώ ο Γκούμενος ήταν πρόεδρος του Παύλου. Μισό. Θα μου πεις, σε ποιον Εραστέχνη Ηρακλή να είσαι. Δεν υφίσταται Εραστέχνης Ηρακλής. Και ο Παπαθανασάκης είναι ο μόνος παράγοντας αλφα εθνικής που δεν δίνει τα βατζιλίκη 10% ή οτιδήποτε έχει συμφωνήσει με Εραστέχνη. Είναι δηλαδή ο μόνος παράγοντας που έχει ομάδα αλφα εθνικής που δεν δίνει στον Εραστέχνη του. Γιατί απλά δεν υπάρχει Εραστέχνης. Το κατάλαβες. Άρα έχει ένα όφελος 10% ή οποιαδήποτε συμφωνία μπορούσε να κάνει ένας νταβατζής από τον Εραστέχνη Ηρακλή, δηλαδή τον Παπαθανασάκη, θα μου δίνεις εκείνο, θα μου δίνεις το άλλο. Αλλά και από την άλλη μεριά γιατί να δίνει. Σάμα τη στο γήπεδο είναι του Ηρακλή. Ωραίος. Πάμε παρακάτω. Κυκλοφόρησε ένα στην Ευκαρπία. Τι έκανε στην Ευκαρπία. Ένα Φέι Βολάν. Που λέει. Το οποίο γράφει και στα αραβικά και στα ελληνικά. Ωραία. Τι λέει στα ελληνικά. Τα αραβικά δεν τα ξέρουμε. Εννοείται ότι δεν τα γνωρίζουμε. Έλληνες λέει πιστέψτε το λόγο του προφήτη για να σωθείτε. Ποιος είναι ο προφήτης. Ο πόλεμος ήρθε στη χώρα, στο αίμα των απίστων θα χυθεί άφθονο στρατιώτες του Αλλάχ. Έτσι υπογράφουν. Υπογράφουν ποιοι αυτοί, είναι αντίπαλοι σου, δηλαδή τι είναι αυτοί. Είναι αντίπαλοι με σένα. Είσαι λίγο βλαμμένος ή το παίζεις. Δεν ξέρω τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτοί εδώ που το γράψαν. Αυτό το μοιράσανε στην Ευκαρπία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι τι. Τι εσύ, ναι, να καταλάβω ρε παιδί μου, το μοιράσανε. Είναι τώρα κάποιοι... μα ακούει κάποιο στο δρόμο και δεν καταλαβαίνει. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι φανατισμένοι. Με τι είναι φανατισμένοι. Με τον Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ είναι ο παλιό. Με τον Μαμεθανισμό. Εμείς δεν και έχουμε φανατικούς. Ναι, ρε φιλέ. Λοιπόν, άρα έχεις δει κανένα χριστιανό να ζώνεται με βόμβες και να ατινάζεται. Όχι, έχω δει τα παλιά τα χρόνια για το όρομα του Ιησού Χριστού να σκοτώνονται άνθρωποι. Να θυσιάζονται άνθρωποι, έχω δει. Να σκοτώνονται. Δεν σκοτώνονται εσείς οι οποίοι λέγατε, ξέρω εγώ, εμένα τα παλιά τα χρόνια. Θα λέγανε αυτό είναι άπιστος άθεος, πάρτε του το κεφάλι. Γίνανε... Θα έξω από το σπίτι μου, εσύ. Ένα σωρό βλακίες έχουν γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Λέω γιατί κατηγορείς τους Αλλάχ για εινούς. Που είναι με τον Αλλάχ και δεν λες ότι και εμείς κάναμε εγώ τα ίδια. Εγώ σου παραθέτω ένα υπαρκτό γεγονός. Και τι να κάνω. Σημερινό. Και τι να κάνω. Σε αφορά. Αν δεν θες εμένα να το δεν με αφορά, κάνω. Γιατί δεν είμαι οπαδός. Στην Ευκαρπία τα μοιράζανε. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ. Άμα με σταματήσουν εμένα στην Ευκαρπία οι Αλαχιανοί και με πούνε εσύ με ποιον είσαι. Είμαι ο Μεθανή, πώς τους λένε. Εσύ θα πεις μαζί σας. Εγώ όχι, θα πω εγώ δεν είμαι με κανένα, δεν ασχολούμαι, δεν πιστεύω σε κανέναν. Οπότε θα περάσω, θα με αφήσω να περάσω. Εσύ άμα πας, εγώ δεν είμαι με τον Ιησού. Και θα σου πάρω το κεφάλι. Βέβαια τέτοιο κεφάλι, όχι μόνο Μεθανός. Ούτε αστροναύτης άλλου πλανήτη δεν μπορεί να πάρει με αυτό το σβέρκο που έχεις. Πάμε παρακάτω. Μου αρέσει λίγο που σε λέει Παπατζή. Η μεγάλη εκπομπή που θα έπαιρνε στο Έψιλον ήταν το δεκάλυπτο στη Λαμπύρη, μας κοροϊδεύει. Ορίστε. Ρε φίλε, ρε εσύ Γιώργο, συγγνώμη, αυτό έχεις να επισημάνεις από την πανελλαδική του εμφάνιση του Έψιλον στην εκπομπή της κυρίας Λαμπύρη. Δεν την ξέρω την κοπέλα, την κυρία τι είναι, κυρία πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι στην πρώτη εκπομπή που ήταν να πάει. Η Λαμπύρη άρρωστησε. Εσύ πες μου ότι αυτό είναι άλλη μια σύμπτωση στην Απτοπουλιάδα όπου η βασική παρουσιάστρια ασθένησε την ημέρα που ήταν να κάνεις. Εσύ όταν βάζεις την πλατιά σου την ποδάρα στο Καφτατζόγλιο και πήρε τρεις κάτω πόντους ο Ηρακλής, τρεις κατηγορίες κάτω. Εγώ πήγα το 77 πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο. Τι έκανες? Το 77 πήγα. Και πόσους τίτλους πήρε ο Ηρακλής που πήγε στο Καφτατζόγλιο. Καλά που πάτησε στο ποδάρι στο Καφτατζόγλιο και ο Ηρακλής έχει χεστεί στους τίτλους, θα πούμε. Πάμε παρακάτω. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε, γουρλί εσύ. Γουρλί εσύ. Η κυρία Λαμπύρη αρρώστησε σήμερα. Ναι, αρρώστησε. Είχε περίοδο. Έτυχε. Έτυχε. Την ημέρα που ήταν να κάνει την παρθενική σου εμφάνιση. Έκανα παρθενική εμφάνιση. Έτυχε. Έτυχε. Και αυτό σύμπτωση είναι. Ναι, είσαι γουρλί. Θετική ενέργεια έχει. Εγώ λέω ότι έχω θετική. Πέταξαν κάτι που αμεθανή στην Νεάπολη. Ναι. Και φοβήθηκες, μην χάσει την αυτή σου. Φοβήθηκες. Είναι η Μωαμεθανή φανατική. Το ότι αναφέρω κάτι ναι. Σημαίνει φόβο. Ναι, είναι φανατική. Δείχνει δηλαδή ότι. Ενώ εμείς δεν έχουμε φανατικούς, δεν είμαστε φανατικοί εμείς. Για πες μου ένα μέρος που βλέπεις χριστιανούς να ανατινάζονται. Που κάνουν να πηγαίνουν να καθαρίζουν. Παλιά, ρε, παλιά, στις σταυροφορίες. Τι παλιά. Παλιά. Πριν από 400 χρόνια. 400 χρόνια. Τι κάνανε, δεν κάνανε. Δηλαδή θα γυρίσουμε 400 χρόνια πίσω. Υποτίθεται πάμε μπροστά. Μπροστά πίσω τι να κάνουμε. Αυτό είναι, έχει φανατικούς. Ρε φίλε. Ναι. Πας πίσω ή μπροστά, αποφάσισε. Μπροστά πίσω το ίδιο, τα χρόνια είναι ίδια, δεν έχει μπρος πίσω. Υπάρχουν φανατικοί, υπάρχουν ακραίοι, υπάρχουν αντίπαλοι, υπάρχουν ρουφιάνοι, υπάρχουν χίλια δυο. Να κάνουμε, από το
50.000 π.Χ. μέχρι το 250.000 μετά το Χριστό. Δεν αλλάζει αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. 250.000. Πότε για να είναι. Τόσο μακριά το βλέπεις. Η ζωή θα είναι η ίδια. Η ζωή θα είναι η ίδια. Τόσο μακριά το βλέπεις να πηγαίνει το ρολόι. Το ρολόι δεν ξέρω πώς θα πάει, ούτε με ενδιαφέρουν εμένα. Είναι φανατική μου αμεθανή, ενώ εσείς δεν είστε φανατικοί. Αν πάθαινε κάτι κάποιος δικός σου, θα σας ασχολούσε. Ρε, είμαι προετοιμασμένος να πάθει ο δικός μου από το οποιοδήποτε. Εγώ και εσύ, αν παθαίναμε, δεν σε καλούσε. Δεν θα έλεγε, δηλαδή, παθαίνουμε κάτι, ανατινάζει. Πάω εγώ να δω κλαμπρί στα Ντάρλια Έγινε. Ναι. Και ανατινάζει τώρα ο άλλο. Κόβω τα πόδια μου, κόβω τα χέρια μου, καταλήγω. Ναι. Και θες να πεις κάποιες, είναι δυνατόν? Δηλαδή πήγε άλλος τώρα, ζώστηκε με βόμβες και δίπλα σε αυτό. Θα στεναχωρηθώ γιατί είσαι δικός μου άνθρωπος. Όχι, ρε, άμα είναι ξέρω. Δεν θα, να... δε θα πεις δύο κουβέντες για το φανατισμό που έχουν κάποιοι άνθρωποι και, τι να κάνουμε, και τρελαίνονται. Εμείς είπαμε το φανατισμό των ανθρώπων εδώ πέρα. Ράδια, τηλεοράσεις. Εδώ οι άλλοι πήγαν να σκοτωθούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για τον Μωάμεθ και τον Χριστό δεν θα πάνε να σκοτωθούν. Για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν σκοτώνουν. Δεν το δικαιολογείς αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Αν δεν έχει ιδίον όφελο κάποιο να το κάνει. Ποιο είναι το ιδίον όφελο? Αν δηλαδή δεν έχει, δηλαδή, ναι, κονόμα για την πάρτη του. Ναι. Πώς έχει το βαποράκι ναρκωτικών. Θα σου πω τι είναι αυτή η κονόμα. Να αυτό τελειώσω, ρε. Έχει κονόμα. Να τελειώσω. Έχει κονόμα. Να τελειώσω. Τελείωσε, ναι, τελείωσε. Αν δεν έχει να βγάλει αυτό, δεν είναι δεν βαποράκι. Πώς δεν έχει. Λοιπόν, πώς δεν για έχει. Ποιο λόγο να το κάνει? Το κάνει γιατί έχει λόγο. Πες μου. Ο λόγος ποιο είναι? Τον έχουν πείσει. Φαντασία μου, πλανέτρα. Τον έχουν πείσει αυτόν ότι αν το κάνει αυτό. Θα πάει στον παράδεισο. Θα πάει στον παράδεισο. Και σου λέει αυτό είναι το όφελό μου. Γιατί εσύ όταν λες τον Άγιο, κάνει το παιδί μου καλά και θα σε χτίσω εκκλησάκι και εσύ λαμόγιο δεν είσαι. Και εσύ δεν θες να κάνεις, να πούμε, το ίδιο πράγμα. Και εσύ ιδίον όφελος δεν έχεις. Λέγε ρε κόκκινο, η ζωή έτσι είναι. Τι, θα την αλλάξουμε τώρα εμείς, δηλαδή, επειδή τι. Επειδή είναι αντίπαλοι μας οι Μαμεθανοί και εμείς είμαστε χριστιανοί, ας πούμε, και πάει να πει ότι αυτοί είναι φανατικοί, εμείς δεν είμαστε. Και μιας και λέμε για χριστιανούς. Για πες το. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ το Δήμο Θεσσαλονίκη. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Θέλω να συγχαρώ το Δήμο Θεσσαλονίκη. Ιρωνικά το λες? Θέλω να συγχαρώ το Δήμο Θεσσαλονίκη. Να εντάξει. Και κάποιους πολύ εξαίρετους ανθρώπους. Κατάλαβα. Τι κάνανε? Οι οποίοι χτες το πρωί, ναι, ένα αυτοκίνητο του Δήμου περνούσε από συγκεκριμένη παραλιακή οδό. Του έφυγε ένας μεγάλος κουβάς με μπογιά. Περιέλουσε τρία αυτοκίνητα, το ένα ολοσχερός. Και φύγανε. Ούτε γάτο ούτε ζημιά, δεν έτυχε τίποτα. Εντάξει. Πάνε εσύ, κάνε μήνυση στο Δήμο. Σιγά μωρέ, μισό λεπτό. Σιγά μωρέ, τι έγινε τώρα? Φύγανε. Λοιπόν, μάγκες, θα έρθει κάποια στιγμή που θα έρθουν συμβάσεις, θα σας λένε πράγματα. Πριν προχωρήσει η δουλειά παραπάνω, γιατί θα προχωρήσει παραπάνω, για το ποιοι μπορεί να το κάνανε και πώς μπορεί να το κάνανε. Γιατί είναι ατύχημα, ανθρώπινο είναι. Το ότι φύγανε σε πείραξε. Το ανθρώπινο είναι κατανοητό. Με πείραξαν δύο πράγματα. Τι σε πείραξε, ρε κόκκινα? Πρώτον, το ότι φύγαν αυτοί οι οποίοι ήταν υπέτη. Ναι. Και δεύτερον, ότι ήταν 30 νοματέοι γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Και ένα δεν ειδοποίησε. Θα σου πω γιατί. Να τελειώσω. Ναι, ναι, ρε κόκκινα. Ναι. Ποιο να ειδοποιήσει? Να ειδοποιήσει του ιδιοκτήτε των αυτοκινήτων. Γιατί τον μάγκα. Δικό του είναι. Αν εσύ πιστεύει ότι έτσι υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή. Οκ. Okay. Εμένα κλέβανε ένα αμάξι γειτονιά μου. Και δεν θα το ανοίξει με το κατσαβίδι. Ναι. Ένα. Κοίταξε, τα αμάξι είναι το δικό μου? Όχι. Είναι κανό κολλητού μου? Όχι. Είναι κανένα συγγενή μου πρώτο. Πότε πρόλαβε και τα περίμενε, ρε κόκκινο. Πότε πρόλαβε και περνάω, είναι 2,5 ώρα. Να τελειώσω αυτό που λέω, γιατί είναι σοβαρό. Ναι, τι είναι σοβαρό? Ότι βάψαν τα μάξι σου και τι έγινε. Λοιπόν. Ναι. Δεν το βάψαν, ατύχημα ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Ναι. Για τον οχαδερφισμό σας και για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί. Τους άλλους 30 τι τους. Και οι υπόλοιποι 30, ναι, ναι, να ξέρετε ότι ό,τι δίνεις παίρνεις αυτή τη ζωή. Α, θες να σε ειδοποιήσουν. Δηλαδή. Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, αυτή, ναι, τη ζωή. Ναι. Εγώ τη λύση τη βρήκα. Τι? Εγώ λέω τη λύση τη βρήκα. Ναι. Αλλά ό,τι δίνεις αυτή τη ζωή το παίρνεις. Και γαλόχαρτο το είδες. Και δεύτερον, και δεύτερον, και αυτοί οι οποίοι το έκαναν θα αποκαλυφθούν. Οι άλλοι? Οι άλλοι για μένα είναι παντελώς αδιάφοροι. Για μένα, ό,τι κάνει το λεφτά σου. Γιατί του λέω? Δεν ξέρω, δεν είπα ότι είναι ο Χρήστος, ο Γιάννης, ο Μιχάλης. Ο Χρήστος, ο Γιάννης. Ο Νίκος, η Νικολέτα. Καλά έκανε και δεν είπε τίποτα. Τι τον νοιάζει αυτόν? Δικό του ήταν. Okay, αν πάθει κάτι δικό σου, ναι, και δεν σου πει κανένα τίποτα, να, εσύ να χαίρεσαι, να λες τι καλό γειτονό σου. Γιατί δεν με το έχω κάνει εμένα. Και δεν με βάψα ένα μάξι. Χάρηκε. Όχι, δεν χάρηκα, πήγα το φτιάξα τα μάξι. Εννοείται θα το φτιάξει, αλλά χάρηκε. Όχι. Δεν έχω καμία απέτηση από τον άλλον. Δεν έχω καμία απέτηση. Απλά εκφράζω τα συναισθήματά μου μετά το συμβάν. Σώπα, μωρέ τώρα. Μου απαγορεύει κανείς? Σ' απαγορεύω εγώ. Τι λες, ρε. Κλέβανε ένα μάξι στη γειτονιά μου. Ναι. Ωραία. Και έκανες ότι το έχεις πει περίμενε. Περίμενε, σου πω, ρε κόκκινε. Είναι δικό μου? Όχι. Είναι κολλητού μου? Όχι. Είναι συγγενή μου? Συγγενή μου? Όχι. Σηκώθηκα, έφυγα. Λοιπόν, μπλέκει σα να πούμε και πα να κάνει το αυτό. Πα να τον πει ρε τι κάνει και τα λοιπά.
σου τραβάει μια μαχαιριά, σου τρώει τη σπλήνα. Και τι πρέπει να κάνεις? Περίμενε, ρε. Ή στο πλάκωμα επάνω, τον τραβάς εσύ μια. Και μπορεί να κουβαλά και εσύ με. Γιατί πρέπει να το... πάω εγώ φυλακή ή να φάω το έντερό μου για το αμάξι το ξένο. Πρώτον. Δεύτερον. Γιατί πρέπει να το κάνεις? Δεύτερον. Καταρχήν, αυτό που λες είναι βλακή. Δεύτερον. Πας και φωνάζεις την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Θα έρθει η αστυνομία μετά από 10 ώρες. Α στηθώ εγώ 10 ώρες μέχρι το πρωί να έρθει η αστυνομία. Να με πει τι ήταν, ποιος ήταν κτλ. Έτσι. Το πιάνουν αυτό. Είναι γύφτος από το Δεδροπόταμο. Και πάμε στο δικαστήριο. Και μου λέει ο γύφτος από το Δεδροπόταμο, κοίταξε να δει πεντάκι σου, εσένα το πάρω εγώ πεντάκι σου κτλ. Πάω μπλέξω εγώ με το γύφτο από το Δεδροπόταμο. Θα πω να μαδε. Γιατί να μπλέξω, ρε. Στο μπουρτέλο. Γιατί. Ποιο είναι μπουρτέλο? Το εδώ, το ελληνικό κράτος. Γιατί να μπλέξω? Γιατί να μπλέξω? Αυτοί οι 30 που σε βάρουσαν τα μάξι, γιατί να μπλέξουν? Δεν ήταν 30. 15, 2. Ένας, 2 ναι, ήταν πάνω στο αμάξι, ναι, του Δήμου. Ναι, και τι, 3. Και τι έγινε? Οι 30 που το είδα καλά, και, καλά και το, και το κοιτούσαν. Καλά, καλά και το κοιτούσαν. Γιατί μπλέκεις? Δεν μου λες. Α, okay. Εμένα ένας πολύ συγγενικό μου πρόσωπο, όλα δανεικά, είδε αστυνομικό πριν πολλά χρόνια, πριν 30 χρόνια, να πετάει μέσα σε αυτοκίνητο ναρκωτικά. Εσύ τι θα έκανες, ρε παλικάρι, θα πήγαινες να μπλέξεις? Αν δεν ήταν δικό σου άνθρωπος. Δεν ήταν αδερφός σου, δεν ήταν κολλητός σου, που είχε κολλητός σου να έκανες. Εγώ με ελαφρά πηδηματάκια θα την έκανες. Φωνάζεις την αστυνομία και δεν ασχολείσαι. Τι έκανες, λέει? Δεν χρειάζεται να πας, αυτά που λες είναι μπουρδες. Τι λες, μωρέ? Θα πάω να μπλέξω εγώ σε αυτό το κράτος. Σε αυτό το κράτος να μπλέξω με το δικό σου τον καηλέ. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Έτσι λέω εγώ. Και έτσι θα κάνεις κι εσύ. Όπως έκανες με το χρυσό, όπως έκανες με όλα. Έκανες την πάπια. Μπερδεύεσαι. Εγώ μπερδεύομαι. Αν τράβα παρακάτω, ρε. Μάγκα εσύ. Λοιπόν, μάγκα. Λέγε. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Θα πάρει τη διάλειμμα. Μάγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πενθυμίζω 9.55 για να το μήνυμά σου το 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, να πω ότι εκλάπη το Σάββατο 19 Μαρτίου αυτοκίνητο μάρκα στο Γιώτα Ταρό, χρώματος κόκκινου. Πάλι. Το μπροστινό και το πίσω αυτό είναι τρακαρισμένα. Μπροστά έχει μάσκα, αριθμό πινακίδα Νίκο Ηλία Μανώλη 79-29. Όποιος είδε κάτι να πιονίσει με τη γραμματεία του σταθμού. Λοιπόν, άκουσε εδώ. Αυτοκίνητο. Ναι, ένα λεπτό. Να τελειώσω. Ένα λεπτό. Όχι. Με αυτές τις κλοπές. Έχετε καταντήσει αηδία, κλέβετε τα αυτοκίνητα του Κοσμάκη τα επαγγελματικά. Η αστυνομία μας γράφει κανονικά. Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας κάποια στιγμή. Αυτοκίνητο μάρκα Σταρό. Άντε. Χρώματος κόκκινου. Το μπροστινό και πίσω αυτό είναι τρακαρισμένα. Μπροστά έχει μάσκα. Αριθμός πινακίδας Νίκος Ηλίας Μανώλης. Νι ή τα μη. 79-29. Θυμώνεις, ε. Θύμωνε. Λοιπόν, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι. Τι κάνουμε? Αν έχετε χάσει το κλειδί από το αυτοκίνητο, αν χαλάσει το κλειδί από το αυτοκίνητο και έχει immobilizer. Τελευταίας τεχνολογίας να είναι, ακόμη και το χρηματοκιβώτιο και ό,τι άλλο μπορεί να μπει κλειδί, υπάρχει μόνο ένα τηλεφώνημα και μόνο ο κατάλληλος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε και ανοίγει τα πάντα και τα κάνει όλα κανονικά και με τον νόμο, ο Πετκανίδης αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία. Με χώρο στάθμευση και ένα τηλέφωνο το 85 27 27. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω πράγματα. Μπράβο, άλλοι τα ακούνε, άλλοι όχι. Ο καλός φίλος πρώτα απ' όλα και μετά συνάδελφος του Αχίλλου, ο έξαρχος, είναι στο στούντιο, καθώς υπάρχει είδηση επί του πιεστηρίου, η οποία αφορά άμεσα την ομάδα της γειτονιάς σου, της καρδιάς σου.
Σ' ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Μιλάμε για μια διάταξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία μπλοκάρεται η άδεια συμμετοχής σε όσες ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία εκαθάρισης και ανέβουν σε επαγγελματικές κατηγορίες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση και επιχειρήσουν δηλαδή να συστήσουν νέα ΠΑΕ. Το θέμα αφορά κυρίως την ομάδα της Λάρισας για την ώρα, η οποία έχει ανέβει στην Football League και έχει συστήσει νέα ΠΑΕ, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάρισή της, αλλά και τον Άρη, ο οποίος έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τον προβιβασμό του στη Football League, μένει μόνο η μαθηματική επικύρωση. Αλλά φέρεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εκαθάρισης και όπως δείχνει. Και χωρίς την ολοκλήρωση αυτή. Θα υπάρξει πρόβλημα, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την αδειοδότηση της νέας ΠΑΕ που θα επιχειρήσει να συστήσει ο Άρης. Άρα. Ποια είναι η λύση που προτείνει η Επιτροπή σε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι η αναβίωση της παλιάς ΠΑΕ. Βεβαίως αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αναβιώνουν και τα χρέη και ουσιαστικά οι ομάδες έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό. Τζάμπα πέσανε. Ναι, πέφτοντας στην τριτεύτερη κατηγορία. Αχίλια και Γρηγόρη, πιθανολογείται ότι έγινε και λόγω Τρόικας. Φάγαμε λίγο δάχτυλο να πούμε. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι. Όχι, είναι ένας κανονισμός απλό ο οποίος εφαρμόζεται. Ναι, εντάξει, εφαρμόζεται. Κακώς εφαρμόζεται. Τα πασοκικά χρόνια δεν εφαρμόζονται. Αν θες τα καλά. Άκου λίγο. Εγώ... Ένα λεπτό. Τα καλά τα χρόνια των παχιών Αγελάδων δεν θα γινόταν αυτός ο νόμος. Ναι. Αχίλια και Γρηγόρη. Ναι. Έτσι. Τώρα επειδή έχουμε αυτές τις ιστορίες και το κράτος πρέπει να εισπράττει, δεν μπορεί να κάνει ιστορίες. Ωραία. Δεν διαφωνούν καθόλου. Με άλλα λόγια, ο Άρης άργησε πάρα πολύ και θα εφαρμοστεί ο νόμος ενάντια στον Άρη. Και άρα λοιπόν ο Άρης ανεβαίνει με χρέη στη Β' Εθνική. Με άλλα λόγια, έκανε μια τρύπα στο νερό υπό την υπάρχουσα κατάσταση. Το ραντεβού του Ψηφίδη με τον Γρόλιο κάτω στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον πώς το λένε, τον ξεχνάω. Κοντονής. Όχι, ο Κοντονής, άλλος είναι, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Πώς το λένε. Θα τον βρούμε. Τέλος πάντων, ναι, τους παράτησε στη μέση της κουβέντας. Ρε φίλε, από πότε φωνάζω για αυτήν την ιστορία? Άντε πάλι φωνάζει αυτός. Άσε το πρόσωπο. Από πότε φωνάζω για αυτήν την ιστορία? Λοιπόν, εγώ λοιπόν στο Europe 1. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εσύ. Και ο κόκκινος, ο κόκκινος, πρώτα ο κόκκινος. Και εγώ λοιπόν στο Europe 1, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όταν έλεγα τους Αριανούς, έλεγα στον Άρη τον Κόκκε. Όχι, του λέω, δεν είδα τον Άρη τον Κόκκε. Την εκαθάριστο μας. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει για την εκαθάριση. Ένα στα δράμα, τα Μετρόπολης, στα ραντιό του Άρη, να πούμε ένα, με και βρίζανε. Άμα πιείς και κάνα ποτήρι, μια αρχίζεις. Στη συμφωνία τα δεν λέει, σου αρχίζεις λες. Τι έγινε ρε μάγκες τώρα με τον Κόκκε, πόσα κιλά είναι ο Κόκκε? Χιλιά ο Κόκκε, τα 100 μέτρα σε πόσα δευτερόλεπτα τα κάνει ο Κόκκε? Πείτε μας ρε μάγκες τώρα και πείτε μας τώρα άμα πάρει, γιατί υπάρχει μια δήλωση εδώ με τον Γρηγόρη που διαβάζαμε τα site και αυτά. Υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Καρυπίδη και λέει για τη Βέρεια. Τι λέει Γρηγόρη μου, είπε ότι θα παραμείνουν να είμαι ο βασικός χρηματοδότης της Βέρειας. Ναι. Η μόνη περίπτωση λέει είναι όταν θα την δώσω θα αλλάξει χέρια, χέρια και θα πάει σε ασφαλή χέρια. Σε ασφαλή χέρια. Και δεν είναι δυνατόν ναι. να φύγω όταν ναι. η ομάδα έχει για ένα μπάτζετ 4 εκατομμύρια ευρώ. Το χρόνο. Και όταν έχω και κάνει και εγκαταστάσεις και έχω σκοπό να κάνω και προπονητικό κέντρο. Πάτα τους τώρα. Πολύ ωραία. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Ρε φίλε, θέλετε το αφημί της Βέρειας τώρα ή θα τραβεστεί η ομάδα? Για πες μας τώρα. Αυτό γιατί τώρα τα σε μένα. Που θέλω για σένα. Αυτή εγώ έδωσα την είδηση. Τραβηστεί τον Ηρακλή. Εγώ έδωσα την είδηση. Του έδωσα την είδηση. Από εκεί πολύ ωραία και την έδωσα. Με τον Αχίλιο Έξαρχο και είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια λοιπόν, του Άρη. Η άλλη δυσάρεστη, δυσάρεστη είδηση είναι αμέσως μετά που θα πεις τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Ναι. Πώς το πες? Πίνω καλό Εβιτάλ. Για να σηκωθεί σήμερα το πρωί να κάνει τηλεοπτική εκπομπή. Και η λαμπύρη να μην μπορεί να κάνει, αλλά εσύ να μπορείς και να αντέχεις. 35 λεπτά είμαι, δεν είμαι 10 που λέει ο άλλος ο Ζηλόφωνος. Είπα εγώ ότι είσαι, είπα, ναι. Εγώ σε διαφήμιση κιόλας. Διαβάζεις το Facebook να πούμε εκεί, το σαχλαμάρα να πούμε και τα λοιπά. Τον απάντησα, καλά, δεν είμαι σαν και σένα καλώς. Να λέω... Να καλακώνω τον συμπαίκτη μου και όχι, τον... Όχι, θα τα ακούσεις μετά, πες τι πίνεις. Εντάξει, καλό Εβιτάλ πίνω. Ναι. Μαζί με πίτουρο βρώμης το πρωί, για να καθαρίζει το έντερο. Για το καλό Εβιτάλ, το πίτουρο ξέρουμε τι είναι. Όχι, εγώ σου λέω πραγματικά. Το καλό θα μας πεις. Το καλό είναι ένας φανταστικός χυμός, ναι. ο οποίος απολυτελείται από συστατικά φυτικά. Αποτελεί το, όχι απολυτελείται. Ναι, αποτελείται. Ναι. Από συστατικά φυτικά. Ναι. Δεν περιέχει ζάχαρη, αλλά. Στέβια. Στέβια, πολύ ωραία. Γλυκαντικό φυτικό είναι. Γλυκαντικό φυτικό, το οποίο δεν ανεβάζει ζάχαρα και ιστορίες. Και είναι και πολύ ωραίο και γλυκαντικό, χωρίς να κάνει οτιδήποτε κακό. Φτιάχνει ένα έντερο θαυμάσιο. Φτιάχνει καλή χοληστερίνη, καλό ζάχαρο. Ωραία. Και δημιουργεί μια καλύτερη ευεξία στον οργανισμό. Ωραία. Αποτελείται από δίκταμο και κρύκταμο, κριτικά προϊόντα,
και το παίρνετε στο 2312-200-500 εσείς στο Αθλητικού Μετρόπολης οι ακροατές, μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί 55 ευρώ που θα το βρείτε στην αγορά. Άρα λοιπόν εδώ, επειδή φεύγουν τα μπουκάλια βολίδα, έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης και ο άνθρωπος ο οποίος τα προμηθεύει να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση bonus στην τιμή στους Αθλητικούς Μετρόπολης. Αρκεί να πείτε Ραπτόπουλος κόκκινος, κόκκινος Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλος, πείτε κόκκινος Ραπτόπουλος και να το παραγγείλετε τώρα. Κώστα, αν σου φαίνεται αστείο σε τέτοιες στιγμές, εντάξει, παλικάρι μου, οκ. Okay. Εμένα λες. Όχι. Τι είπε. Λέει κόκκινο, μην αγχώνεσαι. Λέει θα εξολοθρεύσει εσύ τους τρομοκράτες με το ράπαλό σου, λέει. Εντάξει. Εγώ δεν νομίζω την ώρα για αστεία. Καλησπέρα τα παιδιά, λέει. Εγώ θέλω να αναφερθώ στον Άρη και στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για το αν πρέπει να σβεστούν τα χρέη με την ίδρυση καινούργια ΑΕ. Γιατί να βριστούν και ποιος θα πληρώσει, πάλι εγώ. Και εσύ ο κάθε Έλληνας, ο κάθε λαλάκας Έλληνας, και γιατί είναι αδικία προς άλλες ομάδες, δηλαδή πρέπει να διονύζουμε αυτές τις λαλακίες που γίνονται, να αδικούνται αυτοί που έχουν λεφτά και να αδικούμε εγώ, εσύ και όλοι που δεν έχουμε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα το οποίο κλέβει, σταμάτερα, δεν παθαίνει τίποτα και ενώ μιλάμε για κάθαρση στο ποδόσφαιρο, δίνουμε δυνατότητα σε κλέφτες να τη βγάλουν καθαρή. Δηλαδή, θα παρακαλούσα αυτούς που στέλνουν στο Google μηνύματα να είναι πολύ σύντομοι. Θα αρχίσω όλη την ανάγνωση, θα τελειώσουμε αύριο. Γρηγόρη, λόγω φανατικών χριστιανών καταστράφηκαν. Δηλαδή, ακούστε το μήνυμα του πιο αγράμματου ανθρώπου της ημέρας. Μην το σχολιάζεις. Γιατί... Το σχολιάζω. Μια, για πες. Έχω το δικαίωμα να το σχολιάσω. Για ποιο λόγο. Γιατί είναι αγράμματος. Γιατί τι είπε. Γρηγόρη, λόγω φανατικών χριστιανών, λέει, καταστράφηκαν σε παρένθεση 300 μετά Χριστόν αρχαία ελληνική ναή για να χτιστούν αντιεστικές εκκλησίες. Σφάχτηκαν ιερείς και αδέλφια Έλληνες ως ειδωλολάτρες. 2000 χρόνια μετά, ο χριστιανισμός και χαΐρι δεν είδε η ανθρωπότητα. Εντάξει. Εσύ, φίλε μου, διάβαζε και λέγε ό,τι θέλει. Κάτσε, ρε, είδε χαΐρι η ανθρωπότητα. Εφαρμόζεται τίποτα. Αυτά που γράφει είναι. Φράση τι γράφει, τι εφαρμόζεται από αυτούς που λένε ότι γράφει. Εφαρμόζουν αυτοί που τα λένε. Αυτοί που τα λένε τα εφαρμόζουν. Εγώ τι θα γίνω, κριτής των χριστιανών? Ναι, θα γίνεις κριτής των πάντων. Ναι, κριτής των μουσουλμάνων. Εγώ κρίνω αυτά τα οποία λέει στο μήνυμα. Εσύ στην κρίνη. Τα οποία είναι ανιστόρητα και ανύπαρκτα. Άλλο σε λέει ο άνθρωπος. Έχουν γραφτεί βιβλία θεωρητικά. Αυτοί που τα διαβάσανε και τα ερμηνεύσανε, αυτά που λέει μέσα τα κάνουνε? Όχι. Τι τα διαβάζει? Κάποιοι τόσο τα κάνουν. Ποιο τα κάνει? Κανένα τα κάνει. Καλά, εσύ. Από τις 10 εντολές. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει κανένα. Ου κλέψει, ου φωνέψει. Κόκκινη ρακλάδα σου έφαγε 4 από τη Βαγγελίτσα, λέει. Ναι, άντε. Δεν τα μπίνασαν, λέει. Τα πέταξαν παρτσωμένοι, μαυροφορεμένοι. Ψάξου λίγο. Ψάχτηκα και μου είπανε ότι τα μοιράσανε. Εσύ πες μου ότι τα πετάξαν παρτσωμένοι. Κόκκινη αδαή. Ο Αλλάχ είναι ο Θεό, ο Μάμεθ είναι ο προφήτη που διάβασε και το Κοράνι. Εσύ έχει ο ήχο. Πήγε κι άλλη φορά ότι έχει πρόβλημα στα αυτιά. Πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, Κόκκινε, γι' αυτό τα κάνεις στην ΠΑΠ και λέει και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Επειδή δεν συνηθίζω να κάνω την ΠΑΠ και όχι, ρε. Γι' αυτό και φωνάζω. Το χρυσό τρέμει τον κόκκινο. Γι' αυτό και φωνάζω. Φωνάζει, ναι. Εντάξει. Φωνάζει, ναι. Εσύ τώρα είσαι ο Τέρι Χρυσός, είναι δικό σου πρόβλημα. Όχι, εγώ είμαι ο Πέρι Χρυσός. Και δεν τα παίρνεις από τουρκικές εταιρείες. Γιατί δεν τα παίρνω γενικώς. Και πώς δεν τα παίρνεις, αφού οι Turkish Airlines διαφημίστηκαν στην εκπομπή μας. Τι σχέση έχει η χορηγία. Ναι. Α, τώρα χορηγία τι λέμε. Είσαι υποχρεωμένος βάσει νομικών διατάξεων. Ναι, ναι. Όταν κάποιος βάλει διαφήμιση και από τη στιγμή που είναι νόμιμος, ναι, ναι, να τον διαφημίσει. Ως Ελληνάρας, βεβαίως. Ως Ελληνάρας που είσαι, πόσα παίρνεις, 5.000, 1.000 ευρώ. Τι σχέση έχει η ελληνική. Πες τι να πάρω τη λογίστρια. Ξέρεις τι αντιστοιχεί από το Turkish Airlines. Δεν τα θέλω εγώ αυτά. Είμαι Ελληνάρας. Δεν θέλω να παίρνω. Πήγες ποτέ. Πού να πας. Αυτό τώρα το, ναι, το σκέφτηκες μόνος σου. Ω, παρέα είχα, γιατί είναι, είχα με παρέα το σκέφτηκα. Είναι από τα πιο βλακώδη ερωτήματα που έχεις κάνει. Εγώ τα κάνω τα βλακώδη ερωτήματα, ναι, για να μου απαντήσεις εσύ. Λοιπόν, υπάρχει θέμα το οποίο είναι, ναι, μείζωνο σημασίας, το οποίο προσπάθησες να το ευτελίσεις την Παρασκευή το βράδυ. Ποιο να ευτελίσω? Το οποίο συνεχίζει και θάβεται, όχι, ναι, όμως από τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Από ποιον? Λέω, συνεχίζει και θάβεται, όχι όμως από τα αθηναϊκά. Από ποια μέσα θάβεται? Λοιπόν, φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Το είπα, δεν χρειάζεται να το λέω συνεχώς. Α, δεν το θες. Λοιπόν. Και μαθαίνετε ότι πλέον έρχεται κλιμάκιο της UEFA. Φεύγει ο Κοντονής, ρε, το παλέφατος. Έρχεται τον διώχνουν, ρε. Έρχεται κλιμάκιο της UEFA, ναι. Και όσα σας αποκαλύψαμε την Παρασκευή και εσύ γελούσες, ναι, τα γελούσα. Βλέπετε πλέον διαβασμένα, τα διαβάζουν. Απλά δεν είχαν γραφτεί και δεν είχαν σταλεί. Συνημένα, ωραία, τέλειο. Λοιπόν, σας τα είπαμε από την Παρασκευή, στα λέμε και πάλι. Στα λέμε. Σας τα λέμε και πάλι. Σας τα λέμε, ναι. Πάει. Ή συνεχίζει το κύπελο. Ναι. Ή ξεχνάει η Ελλάδα θα πει Ευρώπη και Ευρωκόπη. Ερώτηση. Μισό λεπτό. Ερώτηση. Μια ερώτηση. Εδώ τώρα γεννώνται μερικά ερωτηματικά. Μάλιστα. Ο Κώστας μου έλεγε έξω ότι αυτό δεν συμφέρει να μείνουν έξω από την Ευρώπη. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Ποιος συμφιώνει Ευρώπη. Γιατί είναι οι ομάδες οι οποίες
κυρίως βασίζονται πολύ στα έσοδα τα οποία παίρνουν από την Ευρώπη. Τα ψέματα είναι. Καθόλου. Λοιπόν, καθόλου σε είπα ότι. Να βγει ο Πάοκ που είναι αντίπαλος με τον Ολυμπιακό και έχει φραγκάτο πρόεδρο. Και σου απαντά. Να πει, ναι, ρε Κοντώνη. Και σου απαντά. Καλά είμαστε μαζί σου. Και σου να απάντησα. Να μην πάρει φράγκο Ολυμπιακός, να μην πάρουμε κι εμείς. Και το σου λέει. Απάντησα. Το λέει. Ότι αν θυμίσαι. Αν θυμούμε. Ενθερμό. Και πάνω στα νεύρα του ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Είπε. Εγώ στο Καραϊσκάκι δεν παίζω. Δεν παίζει. Και ρωτάω τώρα. Από τη στιγμή που δεν παίζει, λέει δεν παίζει. Ναι. Τώρα που υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις. Ναι. Θα επιμείνεις αυτό ή πρέπει. Εσύ τι λες θα κάνει. Εγώ λέω το σωστό είναι να μην επιμείνεις. Να μην επιμείνεις αυτό. Ναι. Εάν επιμείνει, τι θα πεις. Αν επιμείνει. Τι θα πεις. Θα πω ότι είναι αγύριο στο κεφάλι. Μάλιστα, πόντιος, ναι. Θα πω ότι δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ο Χριστό, ναι. Αλλά παράλληλα θα πω ναι, αυτό ναι. Το οποίο μου είπες εκτός το βράδυ. Ότι. Θα πρέπει να ξεχάσει την υποψία πρωταθλητισμού για τον χρόνο. Θα είναι μια ωραία άλοθη για αυτόν. Ρε, εγώ όπως βλέπεις δεν το χρησιμοποιώ ούτε σαν δικό μου, ούτε λέω. Παιδί μου, γλυκό, θα είναι αυτό που είπες εκτός το βράδυ. Αν επιμείνει ναι, με το ποδιακό του εγωισμό και θα πρέπει να ξεχάσει οποιαδήποτε υποψία. Πρωταθλητισμού για του χρόνου, γενικότερα. Γιατί θα είναι πολλοί οι βαθμοί που θα αφαιρεθούν. Πολύ ωραία. 6, 9, 10, πώς θα είναι. Άντε καλά. Εντάξει. Τέλειος. Θα πηγαίνει ίσα ίσα να βγει η Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου. Δεν λένε ότι το πρόβλημα το έχει ο Ολυμπιακός εάν δεν πάνε οι ομάδες στην Ευρώπη. Το μεγάλο πρόβλημα δεν λένε ότι το έχει ο Ολυμπιακός. Λέγε ρε Γρηγόρη, απάντησε. Ναι, τα περισσότερα είναι ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Να βγει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, να βγει ο ΠΑΟΚ, ποιος βγαίνει άλλος. Ο Πανιόνιος, η ΑΕΚ και να πούνε. Δεν βγει. Α, εντάξει, πες ότι δεν βγαίνει. Η ΑΕΚ, ας πούμε. Και μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι μαθαίνω. Μύρε, δεν είναι αυτή η ουσία, ρε. Ο Αρσανιφάν. Θα αλλάξει η ισορροπία. Α τον Αρσανιφάν, ρε. Άλλο λέω, ρε. Η ουσία πια στον Αρσανιφάν, να πούμε. Τον Αιγύπτιο. Λέω λοιπόν. Εφόσον είναι έτσι και ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν πάει ο ΠΑΟΚ να πει στον Κοντονή, μπράβο, ρε Κοντονή, καλά κάνεις. Γιατί δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πει μπράβο ρε Κοντονή, καλά κάνεις, να μην πάμε κι εμείς στην Ευρώπη. Εμένα ρωτάς. Όχι, εσένα τι να σε ρωτάω. Εγώ σε εσένα ρωτάω αυτούς. Τους οπαδούς ρωτά. Όταν ξέρουν ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στο ρόστερ. Δεν φωνάζουν κάθε χρόνο στον Ολυμπιακός παίρνει τα λεφτά. Ο Αεξής. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Λένε, ο Παοξής. Ο Ολυμπιακός παίρνει τα λεφτά και τα κάνει. Ωραία. Ωραία. Να μην τα πάρει ο Ολυμπιακός τα λεφτά. Εσείς που δεν θα πάρετε λεφτά. Που θα πάρετε πολύ λιγότερα από τον Ολυμπιακό. Δέχεστε να πούμε αυτό με τον Κοντονή ή λέτε όχι να παίξουμε Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτημα. Good. Εσύ τι λες. Φίλε, εγώ λέω ότι οι κοτάρες είναι... για τα 4 και για τα 5 εκατομμύρια τα οποία είναι πολλά θα πούνε ρε Κοντονή, ας τις ιστορίες. Βγήκε κανένας Παναθηναϊκός ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ να στηρίξει τον Κοντονή. Σε αυτό. Εγώ φίλε, αν... Βγήκε ένας. Πέστε μου ρε. Εγώ θα πω. Λέγεται ρε Παναθηναϊκός. Με ρώτησε, συγγνώμη. Ναι. Εγώ λέω θα πω ότι είστε πολύ λιγούρια τελικά. Αυτό θα πεις. Πολύ λιγούρια είστε. Πολύ λίγοι. Πολύ λιγούρια. Με καλύπτεις δε Κόκκινη. Έχετε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Ναι. Όταν κάνεις το μάγκα τον κάνεις. Όταν κάνεις το μάγκα τον κάνεις. Όχι στα λόγια. Ναι. Να την αντέχεις. Να το κάνεις. Άμα είναι να χάσεις. Άμα είναι να κάνεις το μάγκα. Ναι. Και μετά. Ναι. Κοροϊδέω θα κάνω 5 εκατομμύρια. Επειδή με πας αλλού. Αλλά λέω. Ότι... Είδες πώς με... Επειδή με γυρνάς από την άλλη μεριά. Εγώ όμως σου απαντάω, δεν υπεκφεύγω. Από την άλλη μεριά. Δεν περίμενε να δεις ανακοινώσεις στήριξης του Κοντονή που ο Ολυμπιακός είναι ενάντια να βρει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Κοντονής, όπως είπες χθες, θα το διώξουν. Είναι φαγωμένος. Πάει. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πάει. Είναι κράτος. Έτσι. Είναι δύναμη. Έτσι. Δεν είναι της πλάκας. Έτσι. Ποιος είσαι εσύ, ρε Υπουργάκο. Υπουργάκο. Που είπες ότι διακόπτω το κύπελο να με συμπαθάει ο κύριος Κοντονής, τον οποίο δεν το γνωρίζω. Αυτό είπε η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το είπε κομψά. Όταν θα βρεθείτε τέτα-τέτ με το Κλιμάκιο, όχι με τον Ιφαντίνο, αλλά με ένα Ραπτόπουλο, με ένα Κόκκινο, με έναν Απίθανο, ο οποίος θα είναι ένας τζιφιόγκος που θα έρθει εκ μέρους των μεγάλων, θα σου πει ρε Υπουργάκο, ποιος εσύ αγόρι μου που διακόπτεις το κύπελο. Είναι έτσι Ραπτόπουλε. 100%. Θα πας πιτάξεις το αγόρι μου. Έτσι, έτσι. Θα πεις και ευχαριστώ και θα πας. Έτσι. Και καμία κυβέρνηση δεν έχει τα κόσια να τα βάλει με κανέναν ο οποίος κερδίζει πολλά λεφτά
από την πίσνα που λέγεται Δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτοί οι οποίοι. Αφορά και την κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Αν αυτό που θίγει τον Ολυμπιακό και φωνάζει εναντίον του Κοντονή, βγήκαν οι άλλες οι ομάδες να πούνε ναι, ρε, να μην πάει κανένας, να εξηγιαθεί το ποδόσφαιρο κτλ. Αυτός ο σουρωμένος, ο φίλος του Μπομπάρ, λέει ο Αεξής. Του Μπομπάρ. Κόκκινε, εσύ που είσαι φανατικά κατά των φανατισμένων και δεν είσαι φανατισμένος. Ακούω, είμαι φανατικά, το λογοπαίγνιο που κάνει. Καλά, πίστευα και εγώ κάποτε στο Θεό μέχρι που ξεμέθησα. Εσύ πιέσαι κανένα Bob Marley τώρα. Ό,τι θέλει, ρε, γιατί αν τη σε νοιάζει να μου. Και εγώ τι θέλω, λέω. Φανατικοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και εμείς σαν χριστιανοί σφάξαμε κόσμο και οι άλλοι πάνε, πέφτουν με τα αεροπλάνα επάνω και είναι το έλα να δεις. Τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε τον κόσμο εμείς. Ρε Ραπτό που λέει, ποια θρησκεία υπάρχουν ντοκιμαντέρ και δείχνουν τους ζηλατιστές ότι είναι μέσα στα ναρκωτικά και αυτό αποκεφαλίζουν και σκοτώνουν. Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Πάμε παρακάτω. Άλλος. Τι να διαβάσω, δηλαδή γελάω πραγματικά. Είπα αυτά τα Facebook. Είπε ο αμόρφωτος, λέει τον άλλο γράμματο, κρατάς και μικρόφωνο. Πλάκα με εσένα, λέει ότι κάνεις προσπάθεια να μιλήσεις σωστά. Μένιο Φουρφιώτη των FM. Να σε καλά, ρε 05. Ο Μένιο Φουρφιώτη, ποιος είναι, εγώ. Αγνώ την ύπαρξη και του Μένιο και του Σένιου και του 054. Καλά. Και οπότε ρε κόκκινο ΠΑΟΚ πήγε για πρωτάθλημα. Μια ζωή είναι πέμπτος με 30 βαθμούς πίσω, λέει καλησπέρα. Αυτό είναι επικίνδυνο ερώτημα και πονηρό. Μάλιστα. Κωστή ο Ρώσος δεν θέλει να έχει απέναντί του τους οργανωμένους και τους συνδέσμους θύρας 4. Και το ξέρει καλά αυτό. Οπότε επαναληπτικός δεν υπάρχει. Ο Πατής είναι αυτό μια γνώμη η οποία όχι απλά γράφει. Τον βολεύει να μην έχει. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Υποτίθεται ότι του χρόνου θα πάει για πρωτάθλημα. Πάω και θα πάρει και την ΕΠΟ. Θα το άρα ας πάει με τα δεύτερα και ας χάσει 3-0, 4-1 να μην χάσει βαθμούς. Αν είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Θα το σκεφτεί αυτό. Πώς το πες. Θα το σκεφτεί αυτό. Εδώ ένας λόγος που δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό του χρόνου είναι ότι σκέφτονται, λέει, καλός Χρυσός ο Ίβιτς, ταλέντο είναι, αλλά εγώ δεν θα τον κρατούσα σε μια χρονιά όπου εγώ θέλω να κάνω πρωταθλητισμό. Θα πήγαινα σε κάτι πιο δοκιμασμένο και θα τον είχα στα υπόψη μου. Οκ, okay, δεν τον έκαιγα. Αυτά τα δύο θέλω να δω. Πάμε παρακάτω. Πολλά πρέπει να δούμε. Πάρα πολλά. Για τους Αριανούς δικαιώθηκες. Δικαιώθηκα. Τι να την κάνω. Δικαιώθηκε το Μετρόπολης. Όχι, να την κάνεις τη δικαιώση. Να χαρώ γι' αυτό. Όχι, να χαρείς για τη δικαιώσή σου, ναι. Δεν χαίρομαι γι' αυτό. Μη χαίρεσαι, ρε. Δεν χαίρομαι. Λυπήσου, ρε κόκκινε. Λυπάμαι να πάρα πολύ που τζάμπα τα λέμε. Παίξω. Από το ένα μπαίνω. Όχι, δεν το παίζω. Παίξω σε ένα από το ένα μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Έτσι. Αυτό με στεναχωρεί. Τίποτα άλλο. Τα Μετρόπολης εχθρός του Άρη να πούμε. Με εχθρός του Άρη. Πάντα τι έγινε τώρα, ρε. Αν βγει κατηγορία και ο Σκόρδας θα σώσει σπίτια, θα σώσει αυτά και ο άλλος και ατρέχεται μια ζωή με τα 35 εκατομμύρια. Τι θα γίνει τώρα, κόκκινε. Εμένα ρωτάς. Ποιο να ρωτήσω, εσύ τα ξέρεις όλα, τα νομικά και τα αυτά. Α, έτσι. Βέβαια, τι, εγώ μένα θα ρωτήσω. Έτσι. Τι. Άλλα λόγια να αγαπιώ. Εσύ είσαι ρεπόρτερ, εγώ τι. Είσαι μια κότα. Βοηθάρα. Μελιρή. Τι. Μελιρή. Έλα. Βγήκαμε στον Πασκάλι να δώσουμε την είδηση από την UEFA και τη κλειδωρούσε. Τι ήπια, δρά. Εμείς το ξέρουμε από 8, δρά. 7 και 10 συνεδρίαζε η FIFA. Αυτό το ήξερε. Έλα, 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 άντε, άντε, σταμάτα, άντε. Τα έλεγε ή δεν τα έλεγα. Γιατί τα έλεγε. Κακό. Γιατί. Νόμιζα ότι δεν. Νόμιζα ότι δεν. Νόμιζα ότι. Άκουρε να πού μπλέξαμε. Λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, είναι μαζί μας με Hyundai, Skoda και Kia, με αυτοκίνητα τα οποία πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για εσάς οι οποίοι θέλετε να βρείτε ένα αυτοκίνητο στα δικά σας κυβικά και με μια απίστευτη προσφορά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Εκεί που υπάρχει στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, με το όφελος των 3.300 ευρώ όσο ακόμα τρέχει, για 20 τελευταία αυτοκίνητα, καθώς οι 20 τελευταίοι θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε επιπλέον και το καύσιμο για τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα τα οποία θα καλύψετε με το αυτοκίνητό σας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Σου πεδιώζω 596-596-596-690. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και το 2310-90-90-90 είναι δικό. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Αλφα μη 3 κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα 40 σούπερ δώρα φυσικά. Το σκούτερ Honda Vision 110 αξίας 2.000 ευρώ για τον πρώτο και τα υπόλοιπα 39 με τάμπλετ, κινητά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε αξίας άνω των 5.000 ευρώ με κληρώσεις καθημερινά 9 και 20 και 11 και 20 στο Χρήστο Ραγκάτση, στο Γιάννη Πάγκο, στον Βασίλη Βλαχόπουλο και στο Γιώργο του Ζαΐρη 11 και 20. Ακούτε το όνομά σας και δώσει 30 λεπτών. Τηλεφωνείτε, απαντάτε σε μια ερώτηση αθλητικού περιεχομένου και αυτόματα είστε ένας από τους 40 που κερδίζουν. Και φυσικά ο δικός μου διαγωνισμός με κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Στέλνουμε υπέροχα τριήμερα στο Πόζαρ, στο Irons Resort. Εσάς οι οποίοι θέλετε να έχετε μια μοναδική ευκαιρία να αποδράσετε από την καθημερινότητα, να γουστάρετε τα ιαματικά λουτρά, να περάσετε καλά, να βοηθήσετε τον εαυτό σας γιατί κάνουν καλό και να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο δώρο για ένα ζευγάρι το οποίο θα πάει εκεί. Αλφα μη ένα κενό, Πόζαρ, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η δεύτερη είναι προσφορά. Ναι. Την προσφέρουν η Αφή Κωνσταντινίδη. Αν χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, πας, το επιλέγεις και το παίρνεις από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Και μηχανές με 150 ευρώ, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα. Και Σάββατο με τηλέφωνο το 18133. Τα σπόρια ακούγονται στον αέρα. Ναι, Γρηγόρη, με κέρασε αυτός ο πολίτης. Καλά έκανε. Να σου πω κάτι. Μια ερώτηση να σου κάνω. Εσύ που είσαι μέσα στα μίντια και εσύ είσαι. Εσύ που είσαι, εκτός μίντια. Όχι, εντάξει, δηλαδή θέλω να πω. Εσύ είσαι πιο πολύ από μένα μέσα στα μίντια. Καλά, εντάξει. Εγώ είμαι σε δύο μίντια. Εσύ σε 10. Καλά, ναι. Είσαι εδώ, είσαι στο Έψιλον, είσαι στο Τηλεάστρο. Καλά, καλά. Είσαι στο ράδιο Κομωτινή. Χρόνος, ναι. Είσαι. Ρε φίλε, πλάκα που κάνεις. Κάτσε, ρε. Εσύ που είσαι που έχει αυτό το μανατζεριλίκι που. Κλείνει δουλειές αυτά, χορηγού και τέτοια. Άλλο το marketing και άλλο το αυτό. Το marketing που κάνει. Ναι. Ρε, καμιά κούτρα εκεί μας έστειλαν εμάς να πάμε στα λουτρά. Το κανόνισα. Το ρύθμισες. Θα πάμε. Ναι. Πότε? Μετά το. Γιατί θα πάμε τώρα. Ναι. Δεν γίνεται τώρα. Μετά θα ανέβουμε πάνω. Θα μας τρίψουν κιόλα. Ρε φίλε, θα σε πάνε, θα στα ύψουν. Θα λυπηθεί το 50. Ρε φραγκό, θα σου κεράσω χώρο το. Ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη. Δεν τρέπεσαι λίγο. Χρυσό άνθρωπο, ρε. Και εγώ θα σε βοηθήσω να βρει αυτού του Δήμου οι οποίοι λερώσαν το αμάξι σου. Γιατί χρειάζεται να με βοηθήσει. Πάω του πλακώ με στα μπουνίδια. Όχι, δεν θέλω να σου πλακώ. Δεν θέλει. Καλά, εντάξει, πάμε στον κόσμο. Όχι, εγώ θα, ναι. Εγώ θα το πάρω ένα κουβά ίδιο χρώμα και θα πάω στο αυτοκίνητο του καθενό και θα το κάνω έτσι όπω κάνω. Του δήμαρχου να πας. Όχι, θα πάω στα δικά και να δω αν θα βρουν την άκρη. Γιατί ο Πετμεζά, ο Άγγελο και ο Τότη είναι μεγάλα μαγκάκια. Στη Διογέννη, πόσο Διογέννη είναι, 25. 35. Είναι μεγάλα μαγκάκια. Σε ευχαριστώ, ρε Αγγελάρα, γιατί μέσωσε. Θα καταστρεφόταν το αυτοκίνητο. Είναι θα καταστρεφόταν. Άμα δίνει τώρα ο Πετμεζά, το αυτοκίνητο θα καταστρεφόταν. Είναι μαστοράζε. Του κουτιού. Έτσι. Αυτοκίνητο του κουτιού καινούργια θα καταστρεφόταν. Λοιπόν. Εγώ ρε κερατάδες δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Μην το κλέψει. Χαλάλι. Μην βαρά ρε. Χαλάλι. Αλλά αυτό το καριολίκι να σηκωθεί να φύγει. Να σηκωθεί να φύγει. Μη. Θα σε πάρω να κουβά το λίγο και μη, να... μη. Θα τη βρει την άκρη. Μη. Γιατί θα τον πω τον Πετμεζά αυτόν μην το σηκώνει. Μη. Το σηκώνει. Κλείνει το τηλέφωνο. Μην τον ενοχλεί τον Πετμεζά. Θα μου αλλάξει τον Τεμπραγιά τώρα την άλλη εβδομάδα. Συμπλέκτη. Μη τον. Για καλό το λέω. Μην τον κουράζει. Μη. Για καλό το λέω. Ναι, μη. Αν δεν ήταν ο Άγγελο να με σώσει βραδιάτικα. Εγώ θα πάθαινα ζημιά. Εντάξει. Εντάξει. Και η ζημιά χειρότερη ξέρει ποια είναι εκτός. Θα πάρουμε τον κάπα και να πάμε στο Δήμο παρέα οι τρεις μας. Να γίνει σαμαντάς. Γουστάρεις, τι θες από την πάρτι μου, λέγε. Τι θες. Έχω επικοινωνία με το Δημαρχείο. Μη στεναχωριέ. Το θέμα δεν είναι. Δεν την πλειοψηφία. Μη βγάζει τα σώψη. Ούτε τη δουλειά του θέλω να κάνει. Το καριολίκι με νομίζει. Μη κόλλησε. Πάμε στον κόσμο. Κόλλησε τώρα, πάει τελείωσε. Ναι. Άντε τώρα το ξεκολλήσει. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Θωμά. Η κηδεία είναι 5 παρατέταρτο στα κημητήρια της. Φίλε, πήγα χθες στο hardball. Ναι. Προχθές έπαιζε χαρτιά ο Γιώτας με την παρέα εκεί πέρα. Πάει και ο Κώστας ο Χαριτονίδης που είναι φίλος. Πόσο χρόνο ήταν ο κύριος? 59. 59. Ανήλικος. 59 από ανακοπή έφυγε. Ανακοπή. Δεν γίνονται αυτά. Ήτανε μια χαρά, κύριος τσέτλεμαν, ωραίος. Κυμπάρης. Ωραίος άνθρωπος. Κυμπάρης. Αριανός κυμπάρης. Δύσκολα σήμερα θα βρεις κυμπάρη αριανό. Δύσκολα. Κυμπάρης. Ναι. 5 παρατέταρτο στη Θέρμη. Όποιος έλεγε ένα τελευταίο αντίο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν σε έπαιρνα, το έψαξα στο ίντερνετ και το βρήκα.
Ναι. Πρώτη εκπομπή στη Μαρμίτα που έβαλες τηλέφωνο με χρέωση. Απρίλης του 15. Ναι. Και σου λέω ότι η μόνη λύση είναι το αφημί. Όποιος θέλει μπαίνει στο Ιντερνετ και το βλέπει. Απρίλης του 15. Ναι. Γιατί αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν καθάριση, γιατί οι τριτοτέταρτοι γίνανε πρώτοι. Ναι. Τα λέω εδώ και ένα χρόνο, έχει μαγιάσει η γλώσσα μου. Δεν πρόκειται να γίνει καθάριση. Και έρχονται τώρα να πούνε τι, ότι ανεβαίνουμε αγωνιστικά και δεν θα μας ανεβάσει η πολιτεία. Εσύ άμα είσαι νοικοκύρης, κύριε μου, και είσαι εντάξει απέναντι σε όλους, δεν έχεις να φοβάσει καμία πολιτεία, δεν έχεις να φοβάσει καμία ΕΠΟ. Γίνε νοικοκύρης, κάνε αυτά που πρέπει και να δεις η ώρα που ανεβαίνεις. Πέρσι σου παίρνει το σκάλπ ο Πασεραϊκός και βγαίνεις 30 Αυγούστου να κάνεις τι. Έχεις κάνει τα μπανάκια σου, έχεις βάλει τα τηλιακά σου, έχεις πάρει το χρωματάκι σου και πας 30 Αυγούστου να βγεις στη Θεσσαλονίκη να κάνεις τι. Τώρα είναι που πρέπει να βγεις. Τώρα για να γίνει κάτι ουσιαστικό. Τότε που βγήκες ήταν να είχαμε να λέγαμε. Άλλες ιστορίες για αγρίους. Πόσα κιλά είναι ο κόκκια, ρε. Κύριε Αρδόπουλε, είμαι λίγο συγχυσμένος, είναι και αυτό με τον κύριο Θωμά που έγινε τέλος πάντων. Αυτοί κάθονται και ασχολούνται τώρα. Η μεν σηκώσαμε σημαία Αργεντινής, η δε σηκώσαμε ελληνική σημαία. Άντα, αυτό είναι. Τρώγονται μεταξύ τους και δεν ασχολούνται με την ομάδα. Ένας λάμπρος κάνει το σωματείο ό,τι θέλει, παίζει ο Γιάννης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και αυτό μου δείχνει ότι το μέλλον διαγράφεται μελανό. Μάλιστα. Πρέπει να ενεργήσετε με ουσία. Αφήστε τα καθώς πρέπει που έχετε στο μυαλό σας, ότι πρέπει να λειτουργείτε για τα πιστεύω σας, δεν το επεκτείνω, λέω τα πιστεύω σας, και ασχοληθείτε με την ομάδα. Πρέπει να ενωθείτε, ξυπνήστε, να κάνετε πράγματα ουσιαστικά. Ο Γιάννης άμα ήταν αυτά δεν θα τα επέτρεπε επουδενή. Θα είχαν τελειώσει τώρα όλα αυτά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ράψα ακούμε από σχολικό λεωφορείο, Φώτης και Βασίλης, Παοκάρα σου λέω. Τιμωρέα και στους δύο. Τι σχολικό λεωφορείο, Πουλμαντό. Ναι. Έλα. Εδώ είναι η μαγκιά, λέει. Να μην παίξει κύπελο, να κάνει ζημιά στο γάβρο, αλλά μαγκιά και Πάοκ δεν υπάρχει. Λέω δοξέο. Ωραία, δοξέο. Πάνε στον κόσμο να κοκκινά στο δοξέο. Α, το δοξέο. Έλα. Είναι δυνατόν να διαβάζει αυτέ τι αειδίε και μετά. Η αειδία είναι άνθρωπο. Να κόβει σε μένα που θα σου βγάλω όλα τα δόντια και τα 11 με πένσα. Όπα, να το σοφώ. Μου λες εμένα όπα. Όπα. Μη μου λες εμένα όπα. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη τη Ράγκη. Τι έγινε ρε κόκκινε να πούμε. Τι έγινε ρε κόκκινε, πώς την έχεις δει εσύ να πούμε. Ο Πρέκας στον FM. Δεν κατάλαβα ρε κόκκινε δηλαδή. Κόψον και πέρασε ο χρόνος και αυτά. Τι είναι αυτά ρε κόκκινε να πούμε. Δηλαδή πού θέλεις να το φτάσουμε αυτό το εργάκι. Δεν σε ακούω να μιλάς ρε κόκκινε. Ραντεβού που θες να δώσουμε. Κοίταξε κόκκινε, έχω παραγγείλει 30 αστακούς όταν περνάνε τα μάλγαρα. Θα τους στείλω το μεσημέρι γυμναστήριο με τον Ραυτόπουλο για να κάνουν κοιλιακούς εκεί στην πισίνα. Άκου πνεμόνι, άκου. Χαρ, 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 συνέχισε. Και μετά θα πάμε να φάμε όλοι μαζί. Ραυτόπουλε, τι έγινε Ραυτόπουλε. Τι έγινε. Τι έγινε Ραυτόπουλε πάλι με τον Ηράκλη. Μια χαρά, τι. Τι μια χαρά ρε Ραυτόπουλε. Βάλανε στο άκου τι είπαν, ότι είπαν 77 άτομα πάω. Καλά, ναι, ναι, εντάξει, άστο, άστο, είναι για κλάμα. Και τρία άτομα είπαν ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Και ένας είπε Ηρακλής. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο Φερεντίνος χθες πήγε, έκανε ο φίλος ο Δημήτρης ο Κοντομινάς στον Αλφα Κύπρο, όπως ξέρεις. Ναι. Και πήγαν εκεί όλοι και τα λοιπά, με νεγάκι, αυτά, το ένα το άλλο, πήγε και ο Φερεντίνος. Ναι. Ο Φερεντίνος μην περιμένεις να γυρίσει από την Κύπρο. Έγινε απαγωγή ήδη από Κύπρο στην Ακλαδίση. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Άνε φλάκας. Λοιπόν. Και δεν κάνω πλάκα κοκκινές. Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δηλαδή εσείς θεωρείτε κριτήριο το της εκπομπής ότι απαντήσατε, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Δηλαδή είναι κριτήριο γιατί δείχνει κάτι. Βρε, εδώ πήγατε εσείς με τον Βουβουζέλα και τον Ήψε Λοράν. Δεν πήγατε στην εκπομπή στο άκου τι είπαν εσείς, ο Βουβουζέλας και ο Ήψε Λοράν. Ποιος είναι ο Βουβουζέλας? Ο Βουβουζέλας είναι ο Κουλιανός και ο Ήψε Λοράν είναι ο Πλιάκος. την Ανά Μούσκουρη εννοείς. Ο Ήψε Λοράν είναι φίλε, αυτός που βλέπει φαντάσματα συνέχεια. Τι είναι το ωραίο όμως. Ωραίος. Λοιπόν, και καλά που πήρατε μαζί σας το μεγάλο, αυτό το ψηλό το παιδί, αυτό τον 1,91.
το Χρήστο τον αγκάσει. Γιατί όλοι οι άλλοι είστε κοντοί μπροστά του, όπως και να το δείτε. Μου φαίνεται ότι όλοι είναι πιο κοντοί από μένα, ρε. Τι λες. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Κοίταξε, ο Ραγκάτσης, επειδή ακούει και επειδή μια ζωή σε σέβεται, δεν πρέπει να τα λες αυτά για τον Ραγκάτση. Τι είπε. Ο Ραγκάτσης ξαφνικά κόντυνε. μετά το διπλό του Ηρακλή. Ο Ραγκάτσης ήταν 1,91. Και μπορώ να σου το αποδείξω αυτό. Απλά στεναχωρέθηκε και έχασε κάποιους πόντους. Έχασε 10 πόντους. Είναι στο 1,81 τώρα. Δεν τρέχει τίποτα. Και είναι αυτό που λέει. Μάλιστα. Τι θα γίνει τελικά με αυτή όλη την ιστορία. Ποια. Μας δουλεύει η Ευρώπη. Μας δουλεύουν οι πολιτικοί. Μας δουλεύουν οι πρόεδροι των ομάδων μας. Γενικά πέφτει ένα δούλεμα. Και πού θα φτάσει αυτή η κατάντια. Εγώ περίμενα ο ΠΑΟΚ να πει μπράβο Κοντονή. Να μην πάμε να παίξουμε. Να ο εχθρός Ολυμπιακός να πάει στο διάλογο. Καλά, συγγνώμη, δεν είπε ότι θα κάνει φιλικό την ημέρα που ήταν το κύπελλο. Να το δούμε. Α, πάλι πίσω το πήραν αυτό. Δεν το πήρανε, κάτσε. Πώς κατηγορείς. Ωραία. Καλέστε έκτακτο συμβούλιο. Έχετε 72 διευθυντές εκεί. Και βγάλετε αύριο πρωτοσέλιδο. Πάμε για πρωτάθλημα. Ο Ζαΐρης είναι μάνας αυτά. Έρχεται ο Λεβαντόφσκι. Ακούς. Η Γκάζπρομ στον ΠΑΟΚ. Σας πω εγώ. Σας θα βγάζω εγώ τα πρωτοσέλιδα. Ο Νόιερ κάτω από τα δοκάρια. Λέγει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η προπαγάνδα που ακούμε στις ειδήσεις σε όλα τα κανάλια, αυτά που βλέπουμε, αυτά που γίνονται, τα ίδια συμβαίνουν ακριβώς και με εσάς. Όχι με εσάς τους δύο. Με τα πρωτοσέλιδα αυτά, τα αιματοβαμμένα, τα αιματοκυλισμένα, τα δηλαδή θα κατέβει να πήξε το κύπελλο τώρα. Κύριε Ραυτόπουλε, αν γίνει αυτό, ναι, από εσάς ειδικά, ναι, περιμένω σε ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτά που έχουν πει όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, που πανηγυρίζαν ότι εμείς δεν θα κατέβουμε ποτέ και είμαστε να διαλύσουμε το κατεστημένο κτλ. Κτλ. Να απέχετε μία εβδομάδα να πάρετε ρεπό και να πάτε στα λουτρά χωρίς τον κύριο Κόκκινο, γιατί ο κύριος Κόκκινος στα λουτρά τα πίνει. Σας τυπά το κουδούνι αστακή. Σας τυπά το κουδούνι αστακή, ανοίξατε. Αντίο. Εμπρός. Ναι. Σε φόρμα ήταν σήμερα. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλώς ήταν. Θα ήθελα μια παράκληση από εσάς, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Λίγο θέλω το χρόνο που είχε ο κύριος Μάνος. Όχι παραπάνω. Μάλιστα. Δύο παρατηρήσεις για εσάς και δύο για τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Πρώτον, όταν αποφάσισε ο κύριος Κοντονής να διακόψει το κύπελο, δεν βγάλανε ανακοίνωση και οι τρεις ΠΑΕ και είπαν ότι είμαστε μαζί σου. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Τι βγάλανε, ναι. Ανακοίνωση επίσημη και από τις τρεις ΠΑΕ. Άρα να μην παίξουν και αυτοί οι Ευρώπη. Μισό λεπτό. Τη βγάλανε την ανακοίνωση, ναι ή όχι. Να μην παίξουν Ευρώπη. Την ανακοίνωση ότι είμαστε μαζί σου, ότι πρέπει να διακόψουμε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Όταν ήρθε το Φιρμάνι από την UEFA, είναι μαζί του, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα καταλήξουμε. Α, μπράβο. Το ότι θα έχεις επιπτώσεις από την UEFA, πόσο σίγουρο είναι. 1 εκατομμύριο%. Είναι πολύ σίγουρο. 1 εκατομμύριο% λέει ο κύριος Κόκκινος. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις. Καλά, εντάξει. Παρακάτω. Αφού το είπανε, κάτσε να ολοκληρώσει. Δεύτερον, για εσάς πάλι κύριε Ραπτόπουλε, όταν λέτε ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει να κρατήσει τον Ίβιτς, δεν ισχύουν τα ρεπορτάζ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και από την εφημερίδα σας και από άλλα μέσα. Πώς δεν ισχύει, αλλά υπάρχει και ένα σκεπτικό. Όλη η προσπάθεια γίνεται να πείσουν τον Σάντος να έρθει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σε περίπτωση όμως, ακούστε με, βεβαίως, σωστό. Σε περίπτωση όμως που ο κύριος Σάντος δεν μπορέσει λόγω του συμβολέου κτλ. Πού λέει ότι θα κρατήσουν τον Ίβιτς, ποιος το είπε. Υπάρχουν ρεπορτάζ και πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ εγγεγραμμένα τα οποία λένε ότι ο Ίβιτς θα κριθεί. Μπράβο. Και από τα play-off. Δεν είναι δηλαδή παράδοξο ο κύριος Ίβιτς να παραμείνει. Όχι. Αλλά το σκεπτικό σήμερα και η συζήτηση που κάνουμε είναι να έρθει ένας προπονητής, ας μην λέγεται Σάντος. Ναι, όχι, όχι. Σάντος. Να έρθει ο Σάντος, αλλά αν δεν έρθει ο Σάντος. Δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει μετά, κύριε Ραπτόπουλε. Θα δούμε. Ωραία. Αν παραμείνει ο κύριος Ίβιτς. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ γίνει το κύπελλο και δεν κατέβει. Ναι. Εσείς θα έχετε στην πίσω μεριά του μυαλού σας ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται τον πρωταθλητισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Σοβαρά όμως. Κοιτάξτε με να δείτε λίγο. Επειδή εγώ είμαι ακριβώς, είμαστε στην ίδια ηλικία. Εγώ από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη έχω χορτάσει. Τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία. Το να μην παίξει μία χρονιά στην Ευρώπη για να γίνει κάτι καλύτερο δεν θα με πειράξει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Για μένα λέω έτσι. Για εσάς προσωπικά. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Κόκκινο. Κύριε Κόκκινο, αν δεν κατέβει ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, θα έχει αφαίρεση βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Γιατί είπατε ότι θα έχει 3, 6, 9, 10 να ξεχάσει τον πρωταθλητισμό κτλ. 3 βαθμούς μείον θα έχει. 3 βαθμοί είναι μείον. Αυτό λέει ο νόμος. Πώς θα γίνουν 6, 9, 10. Λόγια σας είναι έτσι, όχι λόγια μου. Εσύ λέει θα είναι 3. Αυτό λέει ο νόμος. Επειδή μπερδεύεσαι, από χρόνια είσαι μπερδεμένος. Εμένα λέτε. Εσένα λέω, ναι. Γιατί είμαι μπερδεμένος. Επειδή είσαι μπερδεμένος. Κατά εκείνη το έχω πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις μια πάγια τακτική. Ναι. Με αυτό το μιλίχιο ύφος να ρωτάς και σου είχα πει εδώ ρωτάμε και δεν μας δεν ρωτάνε. Δεν πειράζει το μιλίχιο. Λοιπόν, σου απαντάω λοιπόν. Σε πειράζει το μιλίχιο ύφος. Σου απαντάω λοιπόν. Ψυχίζεται διάλογο. Σου απαντάω. Ναι, παρακαλώ, σας ακούω. Ο ΠΑΟΚ βγήκε τιμωρή για αυτά που γίνανε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτά είναι για τη φετινή χρονιά. Τρεις βαθμούς. Ποιος το, ποιος το, ποιος το από αυτό, ότι είναι για φέτος. Για φέτος. Εγώ το λέω. Τι ποιος το λέω. Ο νόμος το λέει, κύριε Κόκκινη. Ο νόμος λέει ότι είναι για φέτος και το επαναληπτικό είναι για του χρόνου. Ναι. Ποιος νόμος, δεν κατέβεις, ποιος νόμος είναι αυτός, ρε φίλε, δείξτε μου. Άδε, πείτε εκεί πέρα τους ρεπόρτερ σας ότι όχι ρε φίλε, εσύ που τα ξέρεις, πες μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι, ακούστε με λίγο, ναι. Κύριε Κόκκινε, εγώ είμαι έμπορας. Εσείς είστε ρεπόρτερ και δημοσιογράφος. Έμπορος είμαι και εγώ, φίλε. Έμπορος είστε εσείς. Και μου χαλάς την πώληση. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ίσως να μην πρέπει να ξαναπάρω τηλέφωνο, δεν ξέρω. Δεν σου είπα να μην ξαναπάρεις. Αλλά εσύ μονίμως. Ναι. Παίρνεις και ρωτάς, δεν έχεις να πεις κάτι για το θέμα της εκπομπής. Οπότε έχεις δόλο, όχι καλό. Ως ρεπόρτερ σε ρωτάει, λέει, αυτό θέλω να πει. Χάρη του διαλόγου, κύριε. Δεν γίνεται χάρη. Άκου να δεις. Επειδή νομίζω ότι μιλάς στο παιδί σου και δεν μιλάς στο παιδί σου. Λοιπόν, τρέλα, και, τύχη, τρέλα και πνεύμα αλλού. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Εγώ έχω την τύχη να έχω δύο παιδιά 24 και 21. Να σου ζήσουν. Μπράβο. Το πώς μιλάω στα παιδιά μου είναι δικό μου θέμα. Εσάς πάντως δεν σας θεωρώ παιδί μου και δεν σας μιλάω σαν παιδί μου. Ωραία. Μιλάτε ακόμα χειρότερα λοιπόν. Σας μιλάω χειρότερα. Ναι. Νιώσετε δηλαδή θυγμένος από αυτό που σας λέω. Δεν νιώθω θυγμένος. Αν είχες καλή προαίρεση, μια φορά θα είχες εκφέρει γνώμη για την εκπομπή. Εσύ μόνιμα. Μα το ότι σας ακούω δεν εσύ είναι. Εσύ μόνιμα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ αν περιμένω από σένα. Να δηλώσει σε εταιρεία δημοσκοπήσεων ότι είπε ότι ακούς Μετρόπολης, θα το σκίσω το καλτσόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Θεό. Στον επόμενο. Είσαι λίγο αγενής με τον κύριο, Γρηγόρη μου, γιατί το μιλίχιο ύφος σε κάνει και εκνευρίζει. Δεν με κάνει. Τον είπες με προσοχή, τον απάντησα. Όχι. Και τον είπα ότι. Ο ακροατής που ακούει πρώτη φορά. Δεν ακούει πρώτη φορά. Όχι, όχι. Μπορεί κάποιος ακροατής. Αυτός χρόνια ολόκληρα προσπαθεί να. Έχουμε θεματολογία. Κάποιος ακροατής να πει. Άκουσε τι είπε και δεν απάντησε. Λέει με χορτάτους από Ευρώπη. Ναι, ναι. Και δεν απάντησες. Είσαι κατά του κι εσύ. Δεν είναι χορτάτους από Ευρώπη. Τι πήρε δηλαδή από την Ευρώπη. Από παιχνίδια, όχι ότι. Έχω παίξει. Και εσύ είσαι χορτάτος. Δεν μπορεί να σου συνηθούμε. Ναι. Πάντως όταν σε εκνευρίζει είναι στα μείον σου. Να ξέρεις. Δεν με εκνευρίζει. Σε εκνευρίζει. Είναι, έχει μια μόνιμη τακτική να προσπαθεί μα να χαλάσει την εκπομπή. Είναι ευγενής όμως. Αυτό είναι. Εντάξει, α σου χαλάσει το εσένα το μαγαζί. Υπάρχει μια φορά, εκπομπή που να μην μαλώσει μαζί του. Να μην εκνευριστεί, να μην φωνάξει. Δεν, δεν κατάλαβα. Αδιαφορώ. Το καταφθόνικο είναι. Αδιαφορώ. Το ευχαριστιέται αυτό. Το ευχαριστιέται. Εγώ λέω ότι πληρώνεται για αυτό που κάνει. Βρέχει, αν πληρώνεται. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα. Τι να αντιμετωπίσω, δεν έχω αντιμετωπίσει. Δεν τον έχει να τον αντιμετωπίσει. Θέτω κάποια ερωτήματα. Θέτουμε, έχουμε θέματα και αυτό τον απασχολεί κάτι άλλο. Πάμε, άντε, πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Και του λες ναι στην απέτησή του. Άντε, πάμε, πάμε, κόκκινε. Πάμε, βάλε, πάντα τον γκάζι. 6.000 στροφές να φύγει με τη Δευτέρα. Πάμε, έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ήθελα να πρώτα να δηλώσω, επειδή τώρα έγινε κιόλας στο προηγούμενο φίλο, ότι τον υποστηρίζω και με καλύπτει πάρα πολύ. Ένα αυτό. Μια υπενσήμαση και μια ερώτηση στο κύριο Ραπτόπουλο. Πρώτα να πω ότι η πόλεμη είναι ταξική. Δεν είναι θρησκευτική. Όταν έρχονται και σου βομβαρδίζουμε το σπίτι σου για το πετρέλαιο σου ή για τα ναρκωτικά που υπάρχουν στην περιοχή για να γίνουν εκτίμα των δυτικών. Πρόφαση είναι. Η θρησκεία είναι πρόφαση. Πρόφαση. Άνα μπράβο. Μαζί σου με καλύπτεις απόλυτα. Και επειδή τα βόδια είναι φανατικά, τα βάζουν και μαλώνουν τα βόδια. Τα βόδια όχι μόνο εκεί,
αλλά παντού. Και κάποια άλλα που είναι δίπλα σου. Ένα αυτό. Και κάτι ακόμα. Είσαι πολύ καλός χριστιανός, κύριε Ραυτόπουλε. Μπα. Και ο λόγος που είσαι πολύ καλός χριστιανός είναι γιατί. Γιατί αν δεν ήσουν εσύ, δίπλα σου κάποιος δεν θα είχε μεροκάματο να βγάλει να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γελάω. Σ' αγαπάει πολύ. Γελάω. Και επειδή με αγαπάει, τι αγαπάει. Αγαπάει. Δεν πάω με άντρα, συγγνώμη. Δεν πάω. Παρακαλώ. Μπρουτάλ μου εσύ. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Ναι, την καλησπέρα μου κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου κύριε Ραυτόπουλε. Καλησπέρα κύριε. Θα μ' αφήσετε λίγο δύο λεπτάκια, άμα μπορώ, να εμπλουτίσω λίγο και το ροπορτάζ του κυρίου Κόκκινου όσον αφορά το θέμα της ΕΠΟ. Πρώτον και κύριον, με την προσφυγή που έκανε στη FIFA η ΕΠΟ λόγω της κατάργησης του θεσμού του κυπέλου, είναι μια πολιτική, το σύλλογο θα έλεγα, τέλος πάντων, είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή. Το λοιπόν, εφόσον ο κύριος Κοντονής, βάσει του Ελληνικού Συντάγματος που μπορεί να το κάνει, έχει πάσει τη διοργάνωση του κυπέλου, η ΕΠΟ προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Καλά μέχρι εδώ. Ναι, έτσι. Περιμένουμε την απόφαση τώρα, αρχές Μαρτίου, Απριλίου, συγγνώμη, πότε είναι. Βάσει καταστατικού της ΕΠΟ πάλι, δεν μπορεί κανένα σωματείο, καμία ΠΑΕ, καμία ομοσπονδία να προσφύγει σε πολιτικά δικαστήρια. Εσείς κύριε Κόκκινε, σαν Ηρακλής, πήρατε και αυτή τη γεύση. Όταν προσφύγατε σε πολιτικά δικαστήρια. Φίλε, τι μου λες το λοιπόν, ατήσια σε Κυρακλής με το ρεπορτάζ. Η ΕΠΟ αυτοκαταργείται. Η ΕΠΟ αυτοκαταργείται. Βάζει καταστατικό. Γιατί έχει μπορείς προσφύγει. Να μου εξηγήσεις, παρακαλώ, πού κολλάει ο Ηρακλής με αυτήν την ιστορία. Για τα δικαστήρια, τα πολιτικά. Για τα δικαστήρια, το φίλο ρωτάω. Γιατί δεν κατάλαβες. Όχι. Ο Ηρακλής έχει απειληθεί από την ΕΠΟ ότι άμα προσφύγει. Αυτό έγινε πριν από 5 χρόνια. Δεν έχει τέλος πάντων. Μιλάω για σαμπαράδειγμα. Για σήμερα μιλάμε. Άλλαξαν τα πράγματα. Ναι. Η ΕΠΟ αυτοκαταργείται. Αυτοκαταργείται. Άμα σπάσει ο διάολος ο ποδάρι του, λέει. Πώς αυτοκαταργείται, ρε φίλε, η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι ένα. Καλέ μου άνθρωπε, κατάλαβε κάτι. Η ΕΠΟ είναι το πλοκάμι της FIFA και της UEFA εδώ. Κάνετε λάθος. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Έλα, θέλω να σου δείξω τα μπέλια σου. Πες ότι κουστάρεις, φίλε. Εγώ σου είπα κάτι. Εσύ δεν θα. Η ΕΠΟ και η UEFA έχει ένα πλοκάμι. Λέγεται ΕΠΟ. Το καταλαβαίνεις. Η ΕΠΟ και η UEFA έχει ένα πλοκάμι. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να πω. Η ΕΠΟ και η UEFA έχουν ένα πλοκάμι που τη λένε. Ναι, λέγεται ΕΠΟ. Το δεκτώ. Άμα ο διάολος σπάσει το ποδάρι του. Πώς θα το σπάσει το ποδάρι του, ρε φίλε. Να σας πω. Εκλογές δεν έχουμε τον. Βρε, πώς θα το σπάσει, σου λέω. Τώρα μέχρι την 1η Απριλίου πρέπει να έχει τελειώσει η ιστορία. Που δεν θα τελειώσει 1η Απριλίου, θα τελειώσει πιο μπροστά η ιστορία. Θα γίνουν οι αγώνες κυπέλλου. Μα δεν σας λέω. Θα βγει η απόφαση, θα βγει πιο νωρίς από το Συμβούλιο Επικρατείας. Βγαίνει τώρα Απρίλιο. Γιατί αυτοκαταργείται. Πώς το βγάζεις αυτό από το μυαλό σου. Λάθος αυτοκαταργείται, λάθος έκφραση. Αυτοαναιρείται, ήθελα να πω. Άκου με προσοχή. Υπάρχουν νόμοι όπου ο ένας στην ουσία μοιάζει να αναιρεί τον άλλον. Και υπάρχουν πολλοί νομικοί οι οποίοι απορούν, αλλά τους χρησιμοποιούν όπως χρειάζεται. Πάρα πολλοί νόμοι. Και λες, καλά, είναι δυνατόν. Ο ένας λέει το ένα και ο άλλος λέει το άλλο. Νόμοι, φίλε μου, στο σύνταγμα. Και ναι, τραβάς τα μαλλιά σου. Λες, καλά, ρε φίλε. Αυτός ο νόμος αναιρεί τον προηγούμενο ή τον προ-προηγούμενο. Πώς το ψηφίζαν. Κι όμως ψηφίζουν, σε πληροφορώ. Ότι αυτός που έχει το καρπούζι και το μαχαίρι λέγεται ΕΠΟ, FIFA και UEFA. Ό,τι και να κάνεις εσύ, ό,τι και να κάνω εγώ, να χτυπάμε τον κόλο μας κάτω, το κύπελο θα γίνει. Και κάτι τελευταίο. Μετά από αυτό που έγινε και ξυλώσαν τον Πλατινί και τον Πλάτερ, πάρτε το χαμπάρι κάποιοι για να τελειώνει η μπουγάδα. Ό,τι γουστάρουνε γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν συμφέρει να μείνει εκτός ο Ολυμπιακός, η Παρί, η Μάντζεστερ και να. Προστατεύουν τα παιδιά τους. Αν θέλετε να το καταλάβετε, το καταλαβαίνετε. Και οι ομάδες είναι εταιρείες. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Διάλειμμα και πέσω τη θεματά. Δευτερόλεπτο. Εγώ έχω ένσταση γιατί όταν βγήκε η ιστορία ότι θα έχουμε κυρώσεις, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ταυτίζονται με τον Ολυμπιακό. Και δεν υπάρχει καμία επανάσταση. Ανέμακτη επανάσταση δεν υπάρχει. Δεν διαφωτούμε. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα. Ναι. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα είναι μαζί μας, η εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, με
Hyundai με Skoda, με Kia, με αυτοκίνητα και εξουσιοδοτημένο σέρβις, τα οποία θα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στις καλύτερες μέσες αγοράς και φυσικά με την υπερπροσφορά την οποία έχουμε για το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου Μανίσιο, το οποίο αποκτάται με όφελος 3.300 ευρώ με την επιδότηση της ΔΕΠΑ και με πληρωμένα τα καύσιμα για τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα, τα οποία θα καλύψει το αυτοκίνητό σου αν τηλεφωνήσετε και το αποκτήσετε τώρα στο 2310-596-596, στο 2310-596-690. Αλφα-1 κενό Πόζαρ, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα-3 κενό, ονοματεπώνυμο απλά στο 54-344 για να κερδίσετε τα 40 δώρα, φυσικά το σκούτερ και τα υπόλοιπα 39, εσείς οι οποίοι στέλνετε για διαγωνισμό. Πάμε στους 6 τελευταίους. Πάμε στους 6 τελευταίους, παρακαλούμε. Στον επόμενο. Ορίστε. Μαχούς. Σ' ακούω. Εχθές είχατε μια διαφωνία. Για ποιο θέμα? Πάρα λίγο να σκοτωθείτε. Για το φυσικό αέριο, το Οκτάβια. 1400. Πού θα βρείτε στον δρόμο αν τελειώσει το φυσικό αέριο, πρακτήριο, έτσι δεν λέγατε? Το είπαμε πως θα βρούμε. Υπάρχει τρόπος να βρεις. Πώς? Από εφαρμογές, οι οποίες δείχνουν ποια έχουν. Αφού μετατρέπεται αυτομάτως σε βενζίνη το αμάξι. Αν τελειώσει τη Λάρισα, το φυσικό αέριο, δεν χρειάζεται να ψάχνεις πρατήριο φυσικό αέριο. Αν έχεις βενζίνη μέσα, μετατρέπεται αυτό. Το μεγάλο ρεβουάρ όμως είναι για το φυσικό αέριο. 55 λίτρα βενζίνη χωράει. Ωραία. Πάρ' τον παλωδήμο, ρώτα τον. Ωραία, οκ. Okay. Ρώτα τον παλωδήμο. Σε ευχαριστώ που μας ενημερώνεις. Εγώ προτούσα, επειδή το ήξερα με το υγραέριο, αλλά είχα μια αμφιβολία, το φυσικό αέριο μήπως δεν ισχύει. Πήρε τον παλωδήμο και μου εξήγησε ισχύει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεύτερον. Αυτό που λέμε, ακούς? Άκου, λέει. Αυτό που λέει. Είπανε. Μ' ακούς? Ναι. Την Κυριακή τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη? Τι γινόταν? Αυτό, περάσαμε εκεί, χαμός γινόταν, λένε πολιτική συγκέντρωση. Τι είχε? Α, ο Καρατζαφέρης μίλαγε. Α, ο Ζαγοραίος όμως λέει, και ο Ψωμιάδης ήταν. Και ο Ψωμιάδης ήταν. Ναι, ο Ζαγοραίος λέει σε ένα τραγούδι, δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί, ωραίος. Πολιτικά εννοώ, κοίταξε, πολιτικά εννοώ, Α, πολιτικά, ναι. Όχι, πολιτικά, ναι. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. Κατάλαβες, τώρα έμαθα θα είσαι και υποψήφιος. Λες. Κατά πόσο αληθεύει δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις. Θα παρατήσω τις δουλειές και να γίνω υποψήφιος, να βγάζω λόγους. Δεν ξέρω. Έχει γούστο. Εδώ ο Ανατολάκης άφησε τις δουλειές του και έγινε ο βουλευτής. Γιατί να μην γίνεις κι εσύ? Να βάλω τα σύ και τα πλήν. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Αλλά στη συγκέντρωση ήσουνα. Δούμε. Έχει σημασία. Άμα βάλω θα με ψηφίσεις εσύ. Δεν μπορώ να σε ψηφίσω εγώ. Είναι σε άλλη περιφέρεια. Είμαι στην περιφέρεια Κοζάνης. Είναι ούτσα. Α, είσαι στα ούτσα. Ναι. Μόνο μα είσαι πρόεδρος του κόμματος. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θα ψήφισα. Δεν θα μας ψήφισες? Όχι, εγώ θα ψήφισα Πασόκ. Α, δεν πας σε άλλο κόμμα? Δεν πάω σε άλλο κόμμα. Γιατί να πάω? Γιατί να πάω, επειδή εσύ θα το γουστάρεις? Όχι, είσαι και πάρα πολύ τίμιος, γιατί κρατάς παραδόσεις. Ναι, και εγώ δεν γουστάρω τον Καρατζαφέρη, δεν το ψηφίζω, αλλά εσύ το γουστάρεις, καλά κάνεις. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά, και εύχομαι άμα είσαι υποψήφιος, να φτάσεις πιο ψηλά από τον Ανατολάκη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Ολλανδός εδώ. Σήμερα θα συμφωνήσω εκπληκτικά, ρε φίλε, με τον Κόκκινο. Είναι από τις λίγες φορές στο τελευταίο διάστημα. Αλλά πραγματικά, αν δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αντιπρόεδρος της UEFA έχει γίνει ο κύριος Θεοδωρίδης και ότι έχουν πάρει και τον Πιλάβιο από την υπόθεση του Ηρακλή που έγινε εξπέρ και τον πήγανε στο ΚΑΣ για να τον γλιτώσουνε, για να μην μπορεί ποτέ ο Ηρακλής ή κάποιος να κινηθεί εναντίον του κυρίου Πιλάβιου, γιατί πλέον έχει θεσμικό ρόλο εκεί πέρα.
και ότι εκεί μέσα έχει μαζευτεί η Σάρα και η Μάρα και ότι γίνεται ένα τρελό φαγοπότι με τους πρίγκιπες και όλους αυτούς που έχουν πάει να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο για να πάμε εδώ, πάντο εκεί, πάντο πιο πέρα, βοήθα εδώ. Δηλαδή εγώ λέω ότι αποδείχθηκε από το Κοριόπολης και από όλα αυτά ότι υπήρχε εμπλοκή του Ολυμπιακού. Τη Φενέρμπαχτσε για υποψία την αποβάλλανε από το Champions League. Τον Ολυμπιακό γιατί όχι. Έτσι, γιατί είναι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Τα έχει ακούσει όλη η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται. Ο άλλος είχε γράψει λέει 94.000 σελίδες. Το γράφανε μήνες λέει όλο αυτό το σκηνικό. Και η UEFA αποφάσισε να τον απαλλάξει. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια business. Καλά σας τα λέει. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Στην οποία κάποτε κάποια πουλιά τρέχανε διάφορα για να το ξεχρεώσουν τις ανώνυμες εταιρείες χωρίς να πληρώσουν. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε κύριοι. Αυτό δώσανε άφεση αμαρτιών. Από εκεί πέρα μέσα έγινε ένα ολόκληρο σύστημα που έγινε από δίπλα. Λέγε manager, λέγε team manager, λέγε τεχνικούς διευθυντές, λέγε ραδιοφωνικούς παραγωγούς, διευθυντές σταθμών, αναλυτές ποδοσφαίρου. Όλοι από αυτό το πράγμα. Μπήκε και το πάμε στοίχημα και πλέον βλέπεις εκπληκτικά πράγματα. Βλέπεις σε κάτι χώρες που δεν έχουν νερό και πεθαίνουν για ένα καπάκι νερό να πέσουν 13 εκατομμύρια στο στοίχημα γιατί θα λήξει το μάτι και πόσο θα λήξει. Και να μην δίνουν και στοιχεία αυτοί γιατί πού να τους βρεις εκεί κάτω τώρα τον άλλον για να τον βρεις εκεί πρέπει να σε δώσει στοιχεία. Τι στοιχεία να σε δώσει. Αυτά γίνονται. Και άλλοι πεθαίνουν για ένα καπάκι νερό. Αλλά είναι αυτό που λέμε, έβλεπες το 2014 το Μουντιάλ της Βραζιλίας και λέγα πω κάτσι κάτι γηπεδάρες και 500 μέτρα από το γήπεδο άλλος δεν είχε πάρει ρεύμα το 2016. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Πείτε μου μια επένδυση σε μια χώρα που έχει γίνει Μουντιάλ και έχουν αφήσει 5 υποδομές για να μπορέσουν να ζήσουν. Στην Αφρική έγινε. Τι γίνεται ακόμα στην Αφρική. Καταλαβαίνετε. Όλα είναι για τη μαρμίτα. Αυτό ήταν πάντοτε. Για να βγεις εκτός μαρμίτας δεν θα πρέπει να είσαι στο Star System. Και όταν δεν είσαι στο Star System θα φροντίσουν να σε στείλουν εκεί που πρέπει γιατί χαλάς την πιάτσα. Αυτό γινόταν πάντοτε και γι' αυτό πήγε ο Ηρακλής εκεί που πήγε. Για τις ιδέες του, τις πεπιθήσεις του, το τι έλεγε για την ΕΠΟ. Εγώ το είπα και χθες. Κάποιοι το άκουσαν. Αν θέλετε να κάνετε ένα σοβαρό πρωτάθλημα θα πρέπει να κρίνετε και τους 16 που παίζουν ότι είναι ίσοι πρόεδροι. Μέσα σε εκεί πέρα σε εκείνο το συνεταιρισμό που έχετε κάνει με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Το διατητής να είναι 50-50. Και αν πρέπει να χάσεις, να χάσεις. Και αν πρέπει να κερδίσεις, να κερδίσεις. Στον και επόμενο... Να πάρει το πρωτάθλημα να το πάρει. Ναι. Περίμενε ρε κόκκινε, εντάξει. Τι περίμενε, δεν κατάλαβα. Τι περίμενε, σου λέω, τέλος. Έλα, εντάξει. Παρακαλώ. Ναι. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να θέσω λίγο κάποια ζητήματα εντάχει. Βασικά, πέστε μου λίγο κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Ξέρετε γιατί λυπάμαι πιο πολύ, γιατί τόσο χολή για τον Άρη, μπορείτε να μου πεις. 10 χρόνια ακούω Μετρόπολης, από την ώρα που άνοιξε. Ναι. Γιατί τόσο χολή ρε αγόρι μου για τον Άρη. Τι χολή ρε φίλε, όταν σου λέγανε δεν προχωράει η καθάριση, μας έλεγες ναι. Ότι ο κόλος του Κόκκι αδυνάτησε. Τι άσε πρώτα απ' όλα ξέρω ότι είσαι Αριανός. Το ξέρω πολύ καλά. Τώρα πες ότι είμαι και μου αμεθανός. Ότι θες πες. Από ένα, να σου πω λίγο κάτι. Από ένα, από το σόι σου, από έναν κύριο που οδηγάει ταξί. Το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Συγκινήθηκα τώρα. Μου κάνεις τα μούτρα από κρέας, ναι. Δεν σου έκανα τίποτα. Απλά συζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Γιατί ο νόμος πάλι για ακόμα μια φορά νόμος δεν εφαρμόζεται πάνω στον Άρη. Εγώ τι να κάνω τώρα, τον νομοθέτη. Βρε συζητάμε βρε μίλες. Εγώ σου είπα ότι άρχισες ότι ρε φίλε όταν καθαριστή δεν πληρώσατε τώρα κι θες να ανοίξουμε κουβέντα. Εδώ έχουν γίνει εγκλήματα στον Άρη. Για πάρ τηλέφωνο τον κύριο πως το λένε το αυτό που είναι στον Άρη τώρα. Έχει πληρώσει γιατί το νιόπα τον έχει πληρώσει που βγαίνει ο νιόπας και τον γλύφει εδώ πέρα. Το θέατρο του παραλόγου. Είπες ότι ο νόμος για την Τρόικα και το ένα και το άλλο. Ναι. Στην ΑΕΚ δεν είχαμε δηλαδή πριν τρία χρόνια. Βρε η ΑΕΚ μέχρι και μου άνθρωπε. Πρόλαβε η ΑΕΚ. Πρόλαβε. Ναι, πρόλαβε. Η ΑΕΚ πρόλαβε. Πρόλαβε. Ο Άρης δεν πρόλαβε. Και η Λάρισα δεν πρόλαβε. Συγγνώμη λίγο. Η Λάρισα δεν πρόλαβε. Και η Λάρισα δεν πρόλαβε. Είναι θέμα αυτό. Δηλαδή σας λέμε
Τρέξτε ρε να κάνετε την εκαθάριση. Δηλαδή, συγγνώμη. Τρέξτε ρε να κάνετε την εκαθάριση. Ακά και βάλε αυτό που σα. Συγγνώμη. Δεν μου λες. Αυτό που σα λέμε εμεί. Ναι. Πιστεύει ότι έχουμε δόλο κακία ή όφελο να το λέμε. Είπε, για μένα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση, ειλικρινά μιλάω. Καμία σχέση. Μα είπε, έχει δόλο για τον Άρη. Λέει, όχι, κακία. Έχει καλή προέλευση. Όχι, φίλε. Είπα εγώ δόλο. Συζητάμε, συνέχισε παρακαλώ. Μου αρέσει ο τρόπο που τα λες. Πες μου. Ναι, λοιπόν. Αν μου επιτρέπει όμω, από τη στιγμή που επέλεξε να λέει. Εγώ δεν αγαπώ τίποτα, ούτε τα ντερά μου. Δεν βγαίνει τίποτα ότι μου το είπε συγγενικό πρόσωπο. Okay, εντάξει, χίλια συγγνώμη αλλά είναι που το ανέφερα. Επειδή τώρα η άλλη κοπελίτσα είπε ότι εσύ χάρη σε αυτόν βγάζει ψωμί, μη συμπεριφέρεσαι κι εσύ και πέφτει στο επίπεδο. Όχι, δεν είπα. Ίσα-ίσα. Κοπελίτσα ήταν. Ίσα-ίσα μα ενημερώνει. Μια αντρική φωνή. Για όλα αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, είμαι ένα από τα άτομα που ο κύριος Λαζόπουλος έκρινε ότι είναι άχρηστοι, είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν είμαι σε καροτσάκι, ούτε έχω... Μην τον αδικείς φίλε, γιατί ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Για ποιον είναι. Ναι, δεν μου λέει τίποτα εμένα το δημόσιο συγγνώμη και προχθές ανέφερε κάποιος κύριος τα Σκόπια ως Μακεδονία και πάλι μετά ζητάμε δημόσια συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι... Ρε φίλε... Απογορεύεται κάποιος να κάνει λάθος. Κάτσε τον άνθρωπο να βγάλει το σαράκι του, ρε Γρηγόρη. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, όπως είπατε κύριε Κόκκινε πριν για το Δήμο Θεσσαλονίκης κάτι, θα αναφέρω κι εγώ κάτι. Να αναφέρεις. Λοιπόν, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ανέβηκε ο κύριος Μπουτάρης στην Ιδωμένη επάνω και είπε ότι όσοι μετανάστες έχουν χαρτιά και είναι νόμιμοι μπορούν να έρθουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης να βρουν δουλειά. Εντάξει μέχρι τώρα. Εντάξει. Δεν το γνωρίζω, πρώτη φορά το ακούω. Ωραία, ναι. Έκανα αυτή τη δήλωση. Τέλος πάντων, εγώ σαν άτομο με ειδικές ανάγκες, μέσα εισαγωγικά αναφέρω ότι δεν έχω κινητικό πρόβλημα, ούτε διανοητικό πρόβλημα, παλεύω εδώ και τόσα χρόνια να μπω κάπου, ούτως ώστε να εργαστώ, όχι να μου δώσουν κάποια σύνταξη κλπ, να εργαστώ, όπως πριν από πολλά χρόνια δούλευα στο Δήμο Κασάνδρας, παλεύω εδώ και τόσα χρόνια να μπω στο Δήμο Θεσσαλονίκης έστω στη σκούπα. Μπορεί η ερώτηση να μην οδηγεί πουθενά. Αφού είσαι στο Δήμο Κασάνδρας, ήσουν με σύμβαση και δεν μπορείς να γίνεις μόνιμος. Ναι, γιατί τώρα το... Βγήκε κάποια στιγμή... Είπες για πολλά χρόνια, νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά από 3-4... Πριν πολλά χρόνια είπα ότι δούλευα. Δεν μπορείς να μονιμοποιηθείς. Όχι, γιατί δεν το ήθελε η τότε διοίκηση του Δήμου Κασάνδρας. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι άλλο φίλε, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Εκτός αέρα, με τους αρμοδίους και για όλα υπάρχει λύση. Όχι στον αέρα. Δηλαδή ρε Κόκκινε, θα τον κάνεις μόνιμο εσύ. Όχι. Δεν περιμένω από κανέναν, δεν περιμένω κύριε. Εκτός άρα τώρα μη σου δώσει καμία φρούδα ελπίδα και τον κυνηγάς μετά. Δεν από ούτε θα ακούσω αν τυχόν μου δώσει κάποια. Γιατί φίλε αυτό που λες εσύ εγώ δεν το άκουσα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Για τον κύριο Μπουτάρη. Ναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση και θέλω πρέπει να το διασταυρώσω γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ βαρύ. Τι είναι βαρύ? Δηλαδή να τον βρει δουλειά στο Δήμο. Ενώ υπάρχουν τόσοι εκατομμύρια άνεργοι Έλληνες, θα βρει δουλειά στο μετανάστη. Α, εσύ που είσαι με τους μετανάστες φίλος, θα έπρεπε να είσαι αντίθετος τώρα. Όχι, μα λέει ότι όποιος θέλει δουλειά, λέει, θα βρει. Μου φαίνεται λίγο ή τραβηγμένο ή το εκφράζει διαφορετικά, λανθασμένα. Δεν ξέρω. Ας το ψάξουμε. Ναι, μπορεί να έχω και άδικο όπως το λες. Μοιάζει τραβηγμένο από τα μαλλιά. Ας το, να είσαι καλά. Πάντως γίνεται αυτό με κάποιους οι οποίοι. Τέλος πάντων, να μην σας καθυστερώ κιόλα γιατί και εγώ μισή ώρα περίμενα. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, κύριε Κόκκινε? Καλά είμαι. Καλά είναι. Ο Πάτερ Διονύσης είμαι από την Αρεδέα σε παίρνω εκεί, τσακούζει. Την ευχή σου. Πάτερ, πήρες τηλέφωνο τον γιατρό? Ναι, ναι, εντάξει, κανόνισα. Πότε τον πήρες? Σήμερα τον πήρα τηλέφωνο. Α, γιατί τον πήρα εγώ πιο μπροστά. Ναι, τον πήρα κι εγώ, εντάξει. Ωραία. Θα πάω εκεί πέρα, λέει μη φοβάσαι, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει θα στο κάνω εγώ, λέει. Άντα στο κάνει ο Ζαταγιάς, είναι καλό παιδί και καλός γιατρός. Ναι, ναι, μόλις τον είπα για τον κύριο Ραυτόπουλο, λέει ότι είναι, λέω, καλύτερος, λέει, μη φοβάσαι, λέει. Ωραία. Ναι, τώρα την Κυριακή πήγα που λέω στην Αριδαία. Ναι. Τι εγκαταστάσεις εκεί πέρα έχει, ρε, τι πράγμα είναι εκεί. Α.
Τι ωραία πράγματα. Πήγα την Παπαδιά και τα παιδιά παίξαν εκεί πέρα. Στην Όρμα πήγατε μετά να τσιμπήσετε τίποτα. Στην Όρμα. Βέβαια, πήγαμε. Όρκα λέγεται. Τι καλό φάγατε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τι καλό φάγατε. Τώρα που έχει νηστεί, ας πούμε, ένα καλαμαράκια σουπιές. Καμιά όρκα δεν είχε εκεί στην Όρμα. Δεν είχε. Γιατί τώρα νηστεία, ξέρεις, τώρα δεν. Κοίταξε, περίμενε τώρα εσύ σαν άνθρωπος της εκκλησίας, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ερώτηση είναι παγίδα και μπορεί από κάποιος να κατηγορηθώ, δεν πειράζει. Είναι προτιμότερο να φας, είναι προτιμότερο, είναι πιο τίμιο να φας μια μπριζόλα ή 10 πιάτα καλαμαράκια. Εγώ θα έτρωγα 10 πιάτα καλαμαράκια παρά μπριζόλα. Δηλαδή είναι νηστεία αυτό το να φας 10 πιάτα καλαμαράκια. Είναι αφού λέει απαγορεύεται. Βρε τον παπά ρωτάω. Ναι, ο οποίος με ευγένεια με μου λέει. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, αυτό το πράγμα να το κάνει άλλος δίπλα μου, πολύ ευχαρίστως. Εγώ πάντως δεν θα το κάνω. Καλά, εσύ εκφράζεις και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Δεν μπορείς να έχεις κακό παράδειγμα. Ναι, μπράβο, δεν μπορώ να εκτιμήσω. Δεν μπορεί έτσι, να, πούμε, να τρως μεγάλη εβδομάδα μπριζόλα και άμα δεν να φας και έχεις πια τόσο αυτό, θα τη φάει στο σπίτι χωρίς να προκαλεί ο άνθρωπος. Καλά, πάντως σε βγάζω το καπέλο γιατί σπάνιοι άνθρωποι παίρνουν να πούνε ευχαριστώ για κάτι απλό. Για κάποιους... Εγώ πάντα ειλικρινής είμαι και πάντα ευχαριστώ, σας λέω για πάντα. Να είσαι καλά, παπά μου. Ευχαριστώ. Περαστικά Όρμα και. Να είσαι καλά. Είμαστε εμείς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γερός. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριε Ραπτόπουλε, είστε εκεί. Εδώ είμαι, αφού με ακούτε. Ναι. Επειδή είσαι καλός άνθρωπος, κύριε Ραπτόπουλε, θα ήθελα να με βοηθήσεις λίγο. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχα κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο το είχα ξεπεράσει. Ωραία. Δηλαδή ήταν κάτι σαν αμνησία. Μπέρδευα το χθες, το χθες με το σήμερα. Ναι. Και επειδή έβλεπα έναν νευρολόγο και έκανα κάποιες θεραπείες και νομίζαμε ότι το πρόβλημα είχε ξεπεραστεί. Ναι. Τώρα, προχθές όμως είχα ένα επεισόδιο και πήρα τηλέφωνο τον γιατρό να τον πω και με είπε ότι πρέπει να το διασταυρώσω γιατί ενδέχεται να είναι ήμι αμνησιακό επεισόδιο. Τι συγκεκριμένο γιατρός άκουγα χρειάζεται. Νευρολόγος. Νευρολόγος, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουγα εκπομπή, δηλαδή παλιά μπέρδευα το σήμερα με το χθες. Ενώ τώρα προχθές άκουγα ραδιόφωνο. Από το πρωί άκουγα Μετρόπολης όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν στην εκπομπή του κύριου Καμόρα, ναι. είχε κάνει παρέμβαση ο κύριος Κόκκινος. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ οι ειδήσεις που έκανε παρέμβαση για να παρουσιάσει τις τελευταίες ειδήσεις ο κύριος Κόκκινος, νόμιζα ότι τις είχα ακούσει το πρωί και εκεί κάπως ανησύχησα και λέω μήπως άρχισε ξανά το πρόβλημα και μήπως είναι διαφορετικό πρόβλημα. Μήπως, δηλαδή ήταν όντως, άρχισα ξανά να έχω προβλήματα. Τι νομίζεις. Θα το κοιτάξουμε σε ιδιαίτερο. Θες καλό γιατρό. Έτσι. Δεν υπάρχει ρε. Θες καλό γιατρό. Παρακαλώ, έξω. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι. Τον άνθρωπο ρε. Έλα. Μάλιστα. Κύριε Κόκκινε, τι κάνετε? Καλά. Καλά είναι. Έχετε δίπλα σας έναν υποψήφιο βουλευτή, κύριε Κόκκινε, με το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη? Δύσκολα. Διόλα πιθανό. Δύσκολα. Θα μπείτε στον πολιτικό στίβο, κύριε Ραπτόπουλε. Κοίταξε, είναι τρία πατριωτικά κόμματα. Γιατί, συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη. Αν θα μπει. Ποιο είναι το κακό? Ναι, άκου. Είναι τρία. Αν θα μπει. Κάτσε, ρε Κόκκινε, να το απαντήσω. Είναι τρία πατριωτικά κόμματα. Ένα που θα κάνει ο κύριο Σαββίδη με τον κύριο Φραγκολιά. Τον κύριο Φραγκούλη, συγγνώμη. Ένα του κύριου Καρατζαφέρη και ένα τη Χρυσή Αυγή. Εσάν καλό πατριώτη, πρέπει να διαλέξω ένα κόμμα από τα τρία, να πούμε. Ναι. Με συγχωρείτε, για ξαναπέστε μου λίγο πάλι. Είναι τρία πατριωτικά κόμματα, είπατε. Ναι, η Χρυσή Αυγή που λέει ότι είναι πατριωτικό. Το χέρι με χέρι. Ναι, και ο κύριο Σαββίδη. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνε. Και ο κύριο Σαββίδη που θα κάνει. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνε. Ένα, μην μπουκάρω κι εγώ κάπου. Λέω εγώ τώρα. Κανένα κόμμα εκτό από τη Χρυσή Αυγή δεν είναι πατριωτικό. Ενά, τι. Πε τα Χρυσόστομε. Άστο να μιλήσει.
Άστο να μην. Τελείωσε ο χρόνος. Τέλειωσε. Ό,τι πεις. Μήπως είναι αριστερός αυτός και τον κόβει. Όχι, ρε. Κουμουνιστής. Σαν και εμένα. Κουμουνιστής είναι. Γι' αυτό κόβω. Εμβράζεις. Άμα κατέβεις δρακερατά, θα πάω εγώ με το κουκουέ και θα κατέβω. Δεν την κλειτώνω. Θες να πάμε αντίπαλοι. Θα σε σκίσω. Στο πάρκο του Αϊθαράμπη να βγάζουμε λόγους. Σιγά μην κατέβω μαζί σου. Έτσι. Σιγά. Θα έρθουν όλοι. Καλά, ρε. Θα τρίνουν τα κόκκαλα των προγόνων, ρε. Το πάρκο του Αγίου Θεράπη ήταν πάντα αριστερό, ρε. Και θα κατέβεις με ακροδεξιό κόμμα, ρε. Αναγκαθείς παλιοφασίστα. Εσύ είσαι δεξιός, αριστερός κομμουνιστής, ε. Αναγκαθείς παλιοφασίστα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ένας άνθρωπος τόσο θρησκευόμενος μιλάει τον άλλο για φασίστα. Ναι. Είναι εσύ το συνάβη σου, οι παπάδες στο Παπαδαριό. Είναι κανείς συνάβη σου. Είναι κανείς αριστερός. Μπερδεύεσαι. Εκεί στο Άγιον Όρος που μαζεύεται το Παπαδαριό, είναι κανείς αριστερός. Καθένας ό,τι θέλει. Έχεις δει κανένα παπά κομμουνιστή. Ένα παπά κομμουνιστή, έχεις δει. Ένα στο Ροδοτόπιο Ανίνων κατεγράφει. Τα τελευταία 20 χρόνια. Παπά κομμουνιστή έχεις δει. Πουλούς. Πουλούς. Επειδή χρειάζεσαι ανταλλακτικό. Εγώ χρειάζομαι ανταλλακτικό. Σαν το προηγούμενο. Εγώ. Που έχει και ανταλλακτικό. Έχασε φλάντζα κεφαλής. Χλάντζα. Φλάντζα. Αφλάντζα. Έκαψε φλάντζα κεφαλής. Ναι, ναι. Έτσι, άμα δασκάρει καμιά βίδα και ξεχνάς το σήμερα με το χθες. Μαγαδασκάρι. Αν ξεχνάς το σήμερα με το χθες. Ναι, ναι. Η Μαδαγασκάρη που είναι, για πες μου. Ξυλασκάρι, είπες Μαδαγασκάρι. Η Αμαδαγασκάρη που είναι. Εκεί που είναι η Μαδαγασκάρη. Πού να. Ξέρω ποια Ήπειρο. Σε ποια Ήπειρο. Πετάς κάτι. Πού να ξέρω. Θα παίξουμε, βάλω πώς θέλεις. Δεν ξέρω. Σε ποια Ήπειρο. Δεν ξέρω. Πού κολλάει αυτό. Θέλω να πω χορηγό. Πες το χορηγό. Και πάλι το χαλάς. Ναι, άντε. Άμα είναι δικό σου. Γούτσου γούτσου. Άμα είναι δικό μας. Μούτσου γούτσου. Συγχαρητήρια. Και τι πράγμα. Για το γεγονός ότι ήμασταν αρρωγοί στο ρεπορτάζ του Άρη και το Αθλητικό Μετρόπολης και βγάλαμε φταίχτες τους Αριανούς. Οι οποίοι αφήσαν τον Άρη στο έλεος του Θεού. Είναι ένα κομβικό. Ναι, όχι, πάω οξύδες θέλει. Είναι ένα κομβικό υπάρχουν σημείο. Άνθρωποι ο Άρης να γίνει εθνικός Πειραιός. Σήμερα με αυτό το πράγμα δείξε ο Άρης κινδυνεύει να γίνει εθνικός Πειραιός. Δείξε πόσο ενόχλησε. Βγάλε. Βγάλ' το από μέσα σου, παιδί μου. Βγάλ' το από μέσα σου, παιδί μου. Βγάλ' το από μέσα σου, τέκνο μου. Λοιπόν, αφή Κωνσταντινίδη, αν χρειάζεται ανταλλακτικό σαν την αφεντιά του εξωγήρου, πάτε το βρίσκετε. Το παίρνετε ή σας το δίνουν οι ίδιοι. Από το πιο μικρό μέχρι και μηχανές αυτοκίνητο με 150 ευρώ σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου στο τηλέφωνο 18133. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Με τον Βλαμένο τα λέτε το βράδυ. Όλη η παρέα των Βλαμένων αύριο εδώ στις 2. Από τον Βλαμένο γεια σας. 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 Από τον Βλαμένο γεια σας.